Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λέγομαι Τάσος. Είμαι ο Head Organizer για το φετινό Istik Challenge και σας καλωσορίζω σε αυτό το workshop που κάνουμε σήμερα πάνω στη μηχανική μάθηση. Ο κύριος Σιόλας έχει συμφωνήσει να σας εισάγει σήμερα σε αυτό το webinar στις έννοιες, τις βασικές και πιο βαθιές της μηχανικής μάθησης, προκειμένου να είστε έτοιμοι όσοι θα συμμετέχετε στο main event του Σαββατοκύριακου. Και όσοι βέβαια δεν συμμετέχετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και που βρίσκεται ενδιαφέρον το event μας. Ελπίζουμε να σας δούμε σε μελλοντικούς διαγωνισμούς και σήμερα να βγείτε κερδισμένοι πας θυσία από αυτό που θα παρακολουθήσετε. Οπότε, ξανά ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους όλης της οργανωτικής του Istik Challenge και καλή ψυχαγωγία, καλή διασκέδαση. Αναστάση, πρωτού ξεκινήσω, θα κάνεις εσύ record από ό,τι είδα, έτσι? Εγώ, όχι, δεν είμαι host. Κάποιος ξεκίνησε recording. Ναι, ξεκίνησα εγώ. Ωραία, άρα εσύ το αναλαμβάνεις, εντάξει? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είμαστε αρκετοί, πάνω από 50 αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Γιώργος Σιόλας. Είμαι διδάσκων στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σχολής Ηλεκτρολόγων. Το εργαστήριο μας ασχολείται κατεξοχήν, είναι κομμάτι της πληροφορικής, έτσι, και ασχολείται κατεξοχήν Ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, ήταν λοιπόν λιγότερες ομάδες, 12, αλλά τώρα περνάμε σε συμμετοχή ρεκόρ. Λοιπόν, άρα από πλευρά συμμετεχόντων είμαστε πολύ καλά και από πλευρά σύνθεσης των συμμετεχόντων μου είπαν οι διοργανωτές κάτι ενδιαφέρον, ότι έχουμε αρκετούς που είναι στα χαμηλά έτη, πρώτο ετής, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και αρκετούς που είναι στα υψηλά, πεμπτοετής, τελειόφυτη και τα λοιπά. Τώρα, εδώ υπάρχουν δύο τινά. Είναι ότι αρκετοί από τους, και αυτό που συζητάω τώρα έχει να κάνει με την παρουσίαση που θα σας κάνω τώρα, σήμερα. Είναι ότι για τους πενταετής, για τους πεμπτοετής, οι οποίοι έχουν κάνει και τα μαθήματά μας, το βασικό μας μάθημα μηχανικής μάθησης λέγεται νευρονικά δίκτυα και είναι στο 9ο εξάμεινο. Αν είστε τη σχολή μας και το έχετε κάνει, έτσι, θα σας είναι γνωστά αυτά που θα πω στο μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσίασης, γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι να δώσω μια μικρή βοήθεια και στους πρωτοετής να πιάσουν κάποιες βασικές έννοιες που θα βοηθήσουν. Έτσι, εσείς λοιπόν έχετε ξαναδεί τα περισσότερα από αυτά πράγματα, είναι τα βασικά της μηχανικής μάθησης, και σε ένα δεύτερο κομμάτι κάποια λίγα πράγματα για το deep learning, που και αυτό το έχετε δει. Και στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό, για το πώς λειτουργεί το Kaggle, πώς κάνει κανείς, πώς συμμετέχει, πώς φτιάχνει τον κώδικά του, τι πρέπει να προσέχει και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Πιθανώς να έχω και κάποια, και στα πρώτα δύο κομμάτια της παρουσίασης, να έχω και κάποια tips ενδεχομένως για τον διαγωνισμό, αν τα θυμηθώ κι εγώ δηλαδή. Αν δεν σας είναι, απευθύνομαι τώρα στους πέμπτοετής που έχουν κάνει το μάθημα, θα τα βρείτε γνωστά. Δείτε πώς θα το διαχειριστείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά είναι πιο σημαντικό να φέρουμε σε ένα κοντινό επίπεδο παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καθόλου μηχανική μάθηση, έτσι, παρά να κάνουμε κάτι πολύ advanced. Και κάτι πολύ advanced μέσα σε μία ώρα, στα αλήθεια, δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι θα δείξω κάποιο υλικό, τα οποία είναι κυρίως Jupyter Notebooks, τα οποία ελπίζω οι διοργανωτές να σας κάνουν κάπως διαθέσιμο, ώστε αν θέλετε να πειραματιστείτε. Επίσης, θα σας δείξω τώρα, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Ο διαγωνισμός, θα πούμε πρώτα απ' όλα, θα γίνει στην πλατφόρμα διαγωνισμών μηχανικής μάθησης, την πιο γνωστή, το Kaggle. Το Kaggle είναι της Google, αλλά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό μετά.
Λοιπόν, θα σας πω επίσης πως κάτι άλλο προαπαιτούμενο πρώτου πάτε στο διαγωνισμό όλοι είναι να έχετε διαγωνισμό ο καθένας σας, ατομικό, στο Kaggle. Αυτό ήταν στο link που έστειλε τώρα στο email της ISTEC. Δεν ξέρω αν δούλεψε σε όλους, οπότε θα ξεκινήσω από αυτό, να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε το Kaggle. Εντάξει. Άρα θα ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, δηλαδή τα θέματα της εγγραφής. Στη συνέχεια θα κάνουμε κάποια ώρα να πούμε κάποια πολύ βασικά για να βοηθήσουμε τους πρωτοετής και ενδεχομένως με κάποιες παρατηρήσεις για τον διαγωνισμό. Αλλά οπωσδήποτε και για τους μεγαλύτερους θα σας πρότεινα στο τέλος, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι να σας το πω, περίπου στο τελευταίο τρίτο ας πούμε, κάτι τέτοιο του χρόνου. Θα μιλήσω για διαγωνισμό. Θα το κάνω, είναι και recorded βέβαια, έτσι, οπότε θα μπορείτε να το βρείτε. Λοιπόν, οπότε τώρα ξεκινάω με ένα share screen. Φαίνεται η οθόνη μου. Φαίνεται βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι μεγάλο το Zoom, αλλά θα προσπαθήσω να σας τα μεγαλώνω. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσω. Να σας πω αυτό της εγγραφής που ήταν το link που ήταν στο mail, το οποίο για να ανοίξει πρέπει να κάνεις login. Μια στιγμή. Εδώ. Λοιπόν, εντάξει, η εγγραφή είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλώς πηγαίνετε στο Kaggle, γράψτε Kaggle στο Google, πηγαίνετε και κάντε register, δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που έχω να παρατηρήσω προς αυτό είναι ότι νομίζω ότι κάνει επιβεβαίωση μέσω κινητού. Σας στέλνει κάποιο pin και το βάζετε, όπως γίνεται συνήθως. Α, κάτσε, εγώ είμαι logged in αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται γιατί στην πραγματικότητα το Kaggle σου προσφέρει στο cloud υπολογιστικούς πόρους, έτσι, και μάλιστα προσφέρει και σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους δωρεάν, όπως η GPU, στις εικονικές του μηχανές, και δεν θέλει να γίνεται κατάχρηση. Έτσι. Δηλαδή κάποιος να ανοίξει 200 λογαριασμούς και να τους χρησιμοποιεί ακόμα και για crypto mining. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα πάτε εδώ και θα το προχωρήσετε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, άρα όλο αυτό πρέπει να το έχετε ολοκληρώσει σίγουρα μέχρι την Παρασκευή, τέλος πάντων. Τώρα, το άλλο που λέει σχηματισμός ομάδας, θα σας το εξηγήσω μετά. Απλώς πρέπει να σας πω ότι οι ομάδες σχηματίζονται τη στιγμή που είναι ενεργός ο διαγωνισμός. Δεν ορίζονται από πριν. Θα τα δούμε όταν πω για το Kaggle περισσότερο αυτά. Οπότε μην ψάξετε να φτιάξετε ομάδες τώρα. Αν τυχόν σας στείλει η ISTEC κάποια φόρμα να δηλώσετε ποιοι είστε και ποιο είναι το όνομα της ομάδας σας, καλώς. Αλλιώς θα τα βρούμε την ώρα του διαγωνισμού. Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό, οπότε μην ανησυχείτε. Πάμε λοιπόν τώρα, περνάμε στο πρώτο κομμάτι. Θα προσπαθήσω σε κάποιο περιορισμένο χρόνο να δώσω κάποιες βασικές έννοιες, ώστε όσοι δεν έχετε ασχοληθεί νωρίτερα με μηχανική μάθηση, να μπορείτε να είστε σε κάποια θέση να κάπως να πιάσετε τα πράγματα στο διαγωνισμό. Λοιπόν, καθίστε τώρα να το βρω. Εδώ είναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι ήσασταν κιόλα στο side event που είχαμε κάνει. Είχα κάνει μια παρουσιασούλα όπου είχα πει κάποια πράγματα, τις βασικές έννοιες της μηχανικής μάθησης. Θα πω πρώτα το εξής, ότι θα ξεκινήσω από πιο πολύ από εργαλεία για αρχή.
είναι ότι αν είστε πρωτοετή στη σχολή μας ή σε άλλη σχολή, δεν ξέρω τι γλώσσα κάνετε, και έχετε κάνει C και C++, μαζί μας κιόλας στο πρόκτε, η δική μας, η γλώσσα που δουλεύουμε στη μηχανική μάθηση δεν είναι η C++, είναι η Python. Δεν μπαίνω σε καμία συζήτηση ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος. Έτσι, κάθε γλώσσα έχει στην πραγματικότητα στοχεύει σε διαφορετικό application framework. Η C, C++ είναι πολύ κοντά στο compiler και στην γλώσσα μηχανής και στο λειτουργικό. Η Python είναι high level γλώσσα, interpreted, έτσι, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια γλώσσα βιβλιοθηκών. Δηλαδή έχει απίθανες βιβλιοθήκες για το κάθε τι. Είναι interpreted, δεν είναι η ίδια γλώσσα γρήγορη στην πραγματικότητα, έτσι, καθώς πρέπει να γίνει interpret από το πρόγραμμα της Python, έτσι, αλλά τι προσφέρει πιο high level χειρισμό πραγμάτων, έτσι, δηλαδή θα δείτε ότι έχει απλοποιημένη σύνταξη, έχει πιο εύκολο τρόπο γενικώς να χειρίζεσαι τα πράγματα από την C οπωσδήποτε και από την C++ σίγουρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι αντικείμενο στραφής. Δεν έχει όμως πράγματα όπως memory allocation, αυτά τα low level που έχει C++. Να πω επίσης ότι μη σας τρομάζει ότι είναι μια γλώσσα αν δεν την έχετε κάνει, γιατί στην πραγματικότητα στη μηχανική μάθηση, όπως θα δείτε αυτό που θα δείξω, δεν κάνουμε τίποτα φοβερά προγράμματα στην πραγματικότητα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε κάποιες δομές βασικές, κυρίως πίνακες, και καλούμε βιβλιοθήκες, έτοιμες συναρτήσεις, των οποίων το documentation είναι στο ίντερνετ, κάνουμε κάποιες ενέργειες σε αυτά τα δεδομένα και φτιάχνουμε ένα αποτέλεσμα. Άρα δεν κάνουμε τίποτα φοβερές δομές. Δηλαδή, άντε να έχεις ούτε καν for loop, πιθανώς να μην σου χρειαστεί να έχεις. Έτσι. Μιλάμε για τόσο διαφορετικό υπολογιστικό παράδειγμα. Λοιπόν, άρα η Python, μην το φοβηθείτε, θα δείτε εύκολα τη σύνταξη. Ίσως να δείτε μερικά παραδείγματα. Αυτό το υλικό που έχω εδώ θα το ανεβάσω. Έτσι, λοιπόν, το ένα πράγμα λοιπόν είναι ότι θα είμαστε στο περιβάλλον Python, στη γλώσσα Python μάλλον. Η Python αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της μηχανικής μάθησης. Η Python είναι μια γλώσσα η οποία δεν προσφέρει. Η βασική Python είναι αρκετά βασική, γιατί είναι μια scripting language, σαν την Perl, για παράδειγμα, έτσι, η οποία στην πραγματικότητα είναι για χειρισμό άλλων αρχείων και διαδικασίες που έχουν να κάνουν με input-output στο πάνω στην κονσόλα κτλ. Ωστόσο, πλαισιώνεται από καταπληκτικές βιβλιοθήκες, οι οποίες τις δίνουν εξαιρετικές δυνατότητες και μάλιστα έχει βρεθεί στο κέντρο ακριβώς του community της μηχανικής μάθησης, όπου όλοι οι μεγάλοι στην πραγματικότητα γίγαντες του ίντερνετ και της μηχανικής μάθησης, έχει ο καθένας τη δικιά του βιβλιοθήκη. Έτσι, ας πούμε, η TensorFlow Keras, που είναι από τις πιο γνωστές, είναι της Google. Η MCTK, που είναι κάτω, είναι της Microsoft. Έχουν όλοι. Η Facebook έχει το MXNet, που βλέπετε. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο και είναι η lingua franca, η γλώσσα που χρησιμοποιούν όλοι στη μηχανική μάθηση. Έτσι. Χρησιμοποιούνται επίσης και η Julia και η R σε λίγο μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, άρα ένα κομμάτι είναι η Python και ένα άλλο κομμάτι είναι το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε. Το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε συνήθως και στο οποίο θα δουλέψουμε και στο διαγωνισμό είναι τα Jupyter Notebooks. Τα έχετε πέσει πάνω τους πιθανώς. Δηλαδή, τα Jupyter Notebooks είναι τι? Είναι εφαρμογές. Jupyter είναι απλώς ονομασία, δεν σημαίνει. Το notebook αναφέρεται στο ότι έχει τη μορφή ενός σημειωματάριου. Και λέγονται και Jupyter Kernels, πυρήνες. Πυρήνες γιατί, θα δείτε γιατί. Γιατί παρότι είναι μια εφαρμογή το Jupyter Notebook που τρέχει μέσα στο browser, έτσι, επικοινωνεί αυτή η εφαρμογή με τον πυρήνα του λειτουργικού, έτσι, που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί εντολές στο λειτουργικό και να σου εμφανίζει αμέσως τα αποτελέσματα μέσα στο browser. Η σημασία των Jupyter Notebook είναι τεράστια στα εργαλείο παραγωγικότητας στις διάφορες επιστήμες, γιατί μας έφερε αυτό το
το εξαιρετικό πράγμα του να μπορείς να έχεις ταυτόχρονα το κείμενό σου, τον κώδικά σου, να τρέχει ο κώδικας μέσα στην εφαρμογή και να βγάζεις και τα αποτελέσματα και να τα συνδυάζεις και με κείμενο. Δηλαδή, σε παλιότερες εποχές θα έχεις ένα πρόγραμμα κάπου, θα το τρέχεις, θα έχεις αλλού ένα document που θα σημείωνες πράγματα και θα ήταν έτσι. Τώρα τα έχεις όλα μέσα σε μια web εφαρμογή. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς θα δουλέψουμε σε Jupyter Notebooks, Jupyter Kernels. Έτσι, εδώ είναι ότι αυτό το πλούσιο, τη σημασία των Jupyter, να σας πω ότι το περιοδικό Nature, δηλαδή το μεγαλύτερο επιστημονικό περιοδικό στον κόσμο, λέει ότι έκανε άρθρο, δημοσίευσε άρθρο, γιατί είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τους επιστήμονες των δεδομένων, τα Jupyter Notebooks, για αυτούς τους λόγους που λέγαμε. Λοιπόν, τα Jupyter Notebooks μπορεί κάποιος να τα τρέξει στο κομπιούτερ του. Υπάρχει μια εφαρμογή για Windows, για οτιδήποτε κτλ. Που όταν το τρέχεις, σου ανοίγει ένα browser και εκεί μέσα φτιάχνεις το notebook. Αλλά υπάρχουν και παρέχονται δωρεάν παροχές Jupyter Notebooks και πυρήνων από όλους πρακτικά. Τα πιο γνωστά, δύο πιο γνωστά, είναι το Colab της Google και το Kaggle, στο οποίο εμείς θα δουλέψουμε. Εντάξει, λοιπόν, θα αναδείξω ίσως, πρωτού ξεκινήσω, να δείξουμε, ας πάμε να δούμε λίγο μάλλον θα σας δείξω πώς μοιάζει όσο δεν το έχετε δει. Και μετά θα πάμε να δούμε τη μηχανική μάθηση και θα επανέλθουμε να δείξουμε δύο πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα notebook, ένας πυρήνας, ένα kernel, έτσι, το οποίο είναι στο Kaggle. Και εδώ τι μπορεί να γίνει, εδώ έχω κώδικα Python που τρέχει, αλλά από κάτω μπορώ να προσθέσω κείμενο. Έτσι, οπότε... τα κάνει compile και μπορείς να τρέξεις και τον κώδικα και το κείμενο, γιατί το κείμενο είναι σε μια μορφή που λέγεται Markdown, η οποία παρέχει κάποιες βασικές επιλογές μορφοποίησης. Και έχει διάφορα εδώ πέρα κουμπάκια, τα οποία θα τα δούμε ίσως μετά μέσα στο Kaggle, όταν θα δείξω ένα παράδειγμα διαγωνισμού. Έτσι, αλλά άρα κρατάμε ότι Python, αυτό εδώ πέρα είναι Python, έτσι. Βλέπετε ότι δεν έχει καθόλου σε semicolons, για παράδειγμα. Έτσι. Επίσης, για όσους δεν έχετε καθόλου ιδέα, το indent, τα for loops ορίζονται όχι με αγγίλες, αλλά με εσοχή, με indent, με indentation. Έτσι, λοιπόν, θα επανέλθουμε. Πάμε λοιπόν να ξαναπιάσουμε τη μηχανική μάθηση. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι εδώ. Οχ, sorry αυτό. Λοιπόν, εδώ για τους πεμπτοετής θα δείξω πράγματα που έχουμε δει ήδη στο μάθημα. Τα notebooks είναι απλά αρχεία κειμένου, τα οποία τα μπορείς να τα αποθηκεύσεις και σε απλά αρχεία, έχουν κατάληξη από IMB. Αυτό που κάνω τώρα είναι ανεβάζω το notebook που θέλω να σας δείξω μέσα στον πυρήνα μου του Kaggle. Και θα μιλήσω για την ταξινόμηση, η οποία είναι το task το οποίο θα έχουμε και στο διαγωνισμό. Έτσι. Θα είναι λίγο τεχνικό. Επίσης, εδώ να σας πω ότι ζητώ λίγο συγγνώμη, γιατί κανονικά δεν είναι ύλη η οποία λέγεται μέσα σε δύο ώρες. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορέσουμε και ό,τι κρατήσουμε. Έτσι. Αλλά να έχουμε μια αίσθηση. Λοιπόν, στο διαγωνισμό και γενικώς στη μηχανική μάθηση δουλεύουμε με datasets. Με σύμβολα δεδομένων.
Λοιπόν. Μπορεί να το είχα δείξει και στην πρώτη παρουσίαση του Side Event. Τι είναι ένα σύνολο δεδομένων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύνολο δεδομένων για το καρκίνο του στήθους. Ωραία. Ξεκινάω το record, δεν έχουμε χάσει κάτι. Λοιπόν, εδώ τι τύπωσα. Είδατε πριν ότι είναι 569 τα δείγματα που είχα στο dataset. Και μέτρησα πόσα μη και πόσα μπι έχω. Επίσης, τα έχω μετατρέψει σε 0 και 1. Με βολεύει. Είναι μια αναπαράσταση του αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Βλέπετε λοιπόν ότι μια αρχική παρατήρηση ότι τα malignant είναι 212 και τα benign είναι παραπάνω, 357, δεν είναι ίση αριθμοί. Έτσι. Ευτυχώς, γιατί αν φέρνεις δεδομένα από εξετάσεις ανθρώπους, αν είχαν παραπάνω καρκίνο από όσους είναι κανονικοί, θα ήταν δυσάρεστα τα πράγματα. Γενικά, πόσα δείγματα καρκινικά θα έχεις. Θα έχεις, σαν ποσοστό σε συνόλου των δειγμάτων, θα έχεις τόσα όσο είναι η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου στο γενικό πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα θέμα να κρατήσουμε. Αυτό λέγεται ανισορροπία, με την έννοια ότι δεν έχουμε ίδιο αριθμό δειγμάτων, ανισορροπία κλάσεων. Έτσι, εδώ να πω ότι στην ταξινόμηση που αναφερόμαστε, μιλάμε για classification, δηλαδή για κλάσεις. Εδώ έχουμε δύο κλάσεις, την malignant και την benign. Έτσι, ο ταξινομητής, που είναι το εργαλείο της μηχανικής μάθησης, προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια κλάση ανήκει ένα δείγμα, τη μία ή την άλλη. Λοιπόν, κάτσε να διαλαβήσουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ τυπώνω τα χαρακτηριστικά μου. Βλέπετε, αυτά είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά, περίμετρος κλπ. Αυτό δεν έχει σημασία. Ούτε αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά. Τι θέλουμε να πετύχουμε και θα το προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη βασική έννοια της μηχανικής μάθησης. Αυτό που εκφράζει την μάθηση από την πλευρά των μηχανών. Σας έδειξα ένα dataset. Τι κάνουμε εμείς. Στο dataset αυτό, όπως είδατε, έχει τις ετικέτες. Για όλα τα δείγματα. Μας λέει ο γιατρός τι είναι. Λοιπόν, εμείς στη μηχανική μάθηση παίρνουμε αυτό το σύνολο δεδομένων του γιατρού που έχει ετικέτες και χαρακτηριστικά για κάθε δείγμα, ετικέτα χαρακτηριστικό, και το κόβουμε με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, βάζουμε 70% και φτιάχνουμε από το σύνολο δεδομένων, φτιάχνουμε το σύνολο εκπαίδευσης, το train set. Αν πάρω 70% train set, θα πάρω 70% του 569 που ήταν πριν, έτσι. Και άρα θα έχω 30% σε ένα άλλο σύνολο, το οποίο είναι το test set. Συγκρατήστε τους όρους. Τώρα, πάω και δουλεύω μόνο στο training set. Στο training set τι κάνω. Έχω, όπως σας είπα, έχω την ετικέτα και και τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτά που μου έχει δώσει, έχω 0-1 αν είναι καλοήθης ή κακοήθης και έχω και τις περιγραφές των κιτάρων που είναι αριθμοί. Τι κάνω, τι προσπαθώ να κάνω. Φτιάχνω μαθηματικά μοντέλα, τα οποία είναι οι ταξινομητές, έτσι, οι οποίοι είναι πολλοί σε είδος, είναι από απλούς μέχρι πολύ σύνθετους και πολύ μεγάλους. Έτσι, είναι μαθηματικά μοντέλα, τα οποία έχουν αρκετά σύνθετα μαθηματικά, τα οποία δεν θα τα πούμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνουν. Είναι στην πραγματικότητα είναι προβλεπτές, να τους πω έτσι, εκτιμητές. Δηλαδή, ο στόχος τους είναι να παίρνουν μια είσοδο. Η είσοδος είναι τα αριθμητικά χαρακτηριστικά, η περιγραφή του γιατρού με την περιγραφή του κιτάρου και να βγάζουν στην έξοδο να βγάζουν στην έξοδο μια τιμή, 0 ή 1, σαν την τιμή των κλάσεων που θέλω να προβλέψω. Έτσι. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πολύ χαζούς ταξινομητές. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος ένα ταξινομητής ότι αν οποιαδήποτε χαρακτηριστικό από αυτά έχει τιμή πάνω από το 0, τότε είναι 1. Έτσι. Αν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό έχει, και το αντίστροφο, αν δεν είναι πάνω από 0, είναι 0. Μπορείς να φτιάξεις τέτοιους μηχανισμούς,
αλλά θα έχουν πολύ κακή απόδοση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα μπορούσε μετά να σκεφτεί κάποιος κανόνες. Αν το πρώτο χαρακτηριστικό είναι πάνω από 15 και το δεύτερο κάτω από 20 και τότε και τα λοιπά, τότε η κατηγορία είναι αυτή. Αυτός είναι ένας τρόπος που λέγεται rule-based, βασισμένος σε κανόνες, ο οποίος είναι επίπονος. Συνήθως φτιάχνεται από ανθρώπους και είναι πολύ δύσκολο γενικά να το κάνεις. Άρα τι γίνεται στη μηχανική μάθηση. Και γιατί λέγεται μηχανική μάθηση. Γιατί τα μοντέλα αυτά που φτιάχνουμε κατά το training, κατά την εκπαίδευση, παίρνουν στην είσοδό τους ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ποια είναι η έξοδος. Την ξέρουμε στο training set, είναι η επιθυμητή έξοδος. Και αν η έξοδος που βγάλουν είναι λάθος, έχουν εδώ μέσα παραμέτρους, τις οποίες έχουν μηχανισμούς διόρθωσής τους, έτσι ώστε να μειώσουν τα λάθη. Και βλέποντας περισσότερα δεδομένα, προσπαθούν να κάνουν όλο και λιγότερα λάθη. Δηλαδή, ας πούμε ότι στο training set τώρα έχω πια 300 δείγματα. Ξεκινάει αυτός και τα περνάει όλα μέσα στο μοντέλο και βλέπει ότι, όπως ήμουν εγώ πριν, στα 50, σε κάποιο δείγμα ήταν καλοήθης, εγώ πρόλασα κακοήθης. Έχει ένα μηχανισμό λοιπόν ο ταξινομητής να προσαρμόζεται ώστε να μειώνει το σφάλμα. Έτσι, έχει ένα σφάλμα και προσπαθούμε να το μειώνουμε με τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που έχουμε, να πω επίσης ότι έχουμε επίσης, άρα έχουμε εκπαίδευση και έχουμε επίσης, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πόσο καλά τα πάει και πόσο σφάλμα έχει, έχουμε και μια μετρική, έτσι, έναν αριθμητικό τρόπο να κάνουμε evaluate, να εκτιμούμε πόσο καλά τα πήγε. Ας πούμε ότι αν του δώσαμε στον πρώτο γύρο εκπαίδευσης 100 δείγματα, έχει 100 δείγματα, αν έχει κάνει λάθος τα 20, έχει ορθότητα προβλέψεων 80%. Τα 80 τα πήγε καλά. Έτσι το 80% αναφέρεται σε σωστή εκτίμηση της ετικέτας, όχι της μίας από τις δύο. Δηλαδή πρέπει να προβλέψει μη όταν είναι μη, πρέπει να προβλέψει μη όταν είναι μη. Αν προβλέψει μη όταν είναι μη και το αντίθετο αντίστροφο είναι λάθος. Έτσι, αν προβλέψει σωστά την ετικέτα. Άρα βλέπεις λοιπόν ότι αν στον πρώτο γύρο έχεις ένα accuracy, λέγεται αυτό, λέγεται ορθότητα στα ελληνικά, η μετρική, θέλεις ένα σύστημα που στον πρώτο γύρο εκπαίδευσης να έχει accuracy 80. Στο δεύτερο 83, στο τέταρτο 85. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί μπαίνει και το θέμα του, αν θέλετε, ήδη του διαγωνισμού. Γιατί προσφέρεται ωραία η μηχανική μάθηση, γιατί έχει αυτό το στοιχείο ότι εκτιμούμε την επίδοσή της με μία μετρική, άρα μπορείς εσύ να δοκιμάζεις κόλπα και να προσπαθείς να ανεβαίνεις σε αυτή τη μετρική. Αυτή η μετρική που καθορίζει το ranking στο διαγωνισμό τελικά. Λοιπόν, δεν είναι βέβαια τόσο απλά τα πράγματα. Άρα, εσύ φτιάχνεις ένα μοντέλο εδώ το οποίο εκπαιδεύεται. Εντάξει. Και βελτιώνει μια μετρική. Μετά όμως υπάρχει το εξής, ότι η αξιολόγηση που παίρνεις για το μοντέλο σου μέσω στο training set που έχεις τα χαρακτηριστικά και τις ετικέτες, είναι λίγο σικέ, να το πω έτσι. Είναι σικέ γιατί γνωρίζεις τις ετικέτες. Έτσι. Και τις χρησιμοποιείς για να αλλάζεις παραμέτρους του ταξινομητή και να τον βελτιώνεις. Έλα μου όμως, δε, που το σύστημά σου, ας πούμε ότι εσύ θες να φτιάξεις έναν μηχανικό γιατρό, ο οποίος θα προβλέπει καλοήθεια και κακοήθεια από τα χαρακτηριστικά που του έχουν δώσει. Έτσι, έναν μηχανικό γιατρό. Αυτό θες να φτιάξεις. Εσύ τι θες όμως, θες το σύστημά σου να μην μπορεί να μην προβλέπει καλά μόνο αυτά που είναι μέσα στο training set, γιατί αυτά που είναι στο training set, στο κάτω-κάτω, τις έχεις τις ετικέτες. Έτσι. Το ερώτημά σου, αυτό που θέλεις από το σύστημά σου, είναι να τα πηγαίνει καλά σε νέα δείγματα του γιατρού, στα οποία έχει απλώς μετρήσει το κύτταρο και δεν ξέρει ακόμα τι είναι. Εκεί θα ήθελες εσύ να του βάλεις τα χαρακτηριστικά μέσα στον ταξινομητή ως είσοδο και η απόφαση που θα πάρει, 0-1, να είναι σχετικά επιτυχημένη, με ακρίβεια 80%. Και εκεί θα μπορείς να του πεις, κοίταξε να δεις, εγώ σου φτιάχνω ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, το οποίο με επιτυχία 95% σου λέει είναι σωστό ή λάθος. Σου λέει είναι η καλοήθης, κακοήθης. Έτσι. Εδώ βλέπετε αυτό που είχα αναφέρει στο side lecture, ότι
είναι ένα υπολογιστικό παράδειγμα που δεν είναι δετερμινιστικό η μηχανική μάθηση. Μιλάμε για υπολογισμό με σφάλμα. Έτσι. Δεν είναι ακριβής, δεν έχει σχέση με τους αλγόριθμους. Έτσι. Δεν είναι αλγόριθμοι. Η δυνατότητα του σφάλματος είναι η ανάποδη όψη της δυνατότητας της μάθησης. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε. Έχετε εκπαιδεύσει το σύστημά σας. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε. Θυμάστε, είχαμε αφήσει απ' έξω ένα κομματάκι που είναι το test set. Αν πάω εδώ πίσω στο test set, ας πούμε ότι αυτό είναι το data set μου, έτσι. Και έχω πάρει τα πρώτα 300 και τα έχω κάνει train. Εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε εδώ. Τα υπόλοιπα πιο κάτω, τα κρατάω για το test set. Δεν είναι διαφορετικά από τα άλλα, παρόμοια είναι. Έχουν το ID, την ετικέτα και τα χαρακτηριστικά. Okay. Λοιπόν, τι κάνω λοιπόν. Έχω εκπαιδεύσει, τελείωσε η φάση εκπαίδευση. Και πάω λοιπόν να εκπαιδεύσω, να πάρω μια εκτίμηση του πώς θα συμπεριφερθεί ο ταξινομητής μου σε δείγματα που δεν έχει δει, έτσι, που δεν ξέρει την ετικέτα τους. Προσέξτε όμως, αν είχα δείγματα που δεν ξέρω την ετικέτα τους καθόλου, που τα έχουν δώσει και είναι μόνο τα χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να εξάγω ένα κριτήριο αξιολόγησης, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Έτσι δεν είναι. Οπότε τι κάνω. Κάνω το κόλπο ότι σου λέω, κοίταξε να δεις, πέρασε η φάση της εκπαίδευσης, στο test set εγώ θα σου κρύψω τις ετικέτες B και M, τις ξέρω όμως, τις έχω από το test set, έτσι, και θα πάρεις ως είσοδο μόνο τα χαρακτηριστικά. Και θα μου κάνεις πρόβλεψη για κάθε δείγμα. Μη B. Και θα βγάλω πάλι την ίδια μετρική. Ορθότητα. Γιατί πώς θα τη βγάλω. Γιατί εσύ θα μου κάνεις μια πρόβλεψη. Κύριος είπε μη, είναι B. Έχασες, 0. B είναι B, 1. Θα τα μετρήσω όλα αυτά και θα βγάλω ένα ποσοστό πόσο καλά πετυχαίνεις. Προσοχή όμως τώρα. Όχι, θα λέγαμε δείγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν είναι ακριβές. Είναι δείγματα που ανήκουν στο test set. Αλλά μπορώ να εκτιμήσω την επίδοσή του μόνο εάν ξέρω την αληθινή ετικέτα, αλλά αυτό το οποίο κάνω είναι ότι την κρύβω. Έτσι. Άρα αυτός πρέπει συμπεριφέρεται σαν να ήταν σε συνθήκες όπου βλέπει άγνωστα δείγματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μέσα στο training set, γιατί έχουν δει. Ωστόσο, αν ήταν τελείως άγνωστα, αν ήταν καινούρια, δεν θα μπορούσα να πει, αν ο γιατρός δεν είχε κάνει τη διάγνωση, δεν θα μπορούσα εγώ να βγάλω μετρική, να κάνω το B is on B, B is on me. Έτσι. Άρα στο test κρύβουμε τις ετικέτες, κάνουμε προβλέψεις και μετά συγκρίνουμε με τις ετικέτες και βγάζουμε μια εκτίμηση του πώς θα συμπεριφερθεί ο ταξινομητής σε άγνωστα δείγματα. Αν εκεί βγάλει 90%, θα πεις και έχω σε άγνωστα δείγματα, ναι, σε άγνωστα δείγματα, ο ταξινομητής που έχω φτιάξει, κύριε, συμπεριφέρεται με 90% ακρίβεια. Ορθότητα. Αυτό θα περιμένεις από το σύστημά μου. Εντάξει. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, και του training set και του test set. Λοιπόν, να δω εδώ τι χρειάζεται. Λοιπόν, αντί να έχεις, ας πούμε, να κάτσεις εσύ να ασχοληθείς με πίνακες και να το σπάσεις, να πεις τις πρώτες 70 γραμμές, το 70% των γραμμών, κάντε σε ένα καινούριο πίνακα και τις ετικέτες βάλτε σε έναν άλλο πίνακα κτλ. Έχει οι βιβλιοθήκες της μηχανικής μάθησης της Python, εδώ συγκεκριμένα το scikit-learn, έχουν μία συνάρτηση που λέει train-test-split. Τι κάνει αυτή, σου δημιουργεί ό,τι σου χρειάζεται εδώ πέρα, σου δημιουργεί δηλαδή το train-set και τις ετικέτες τους, έτσι, τις θες ξεχωριστά γενικά, τα features και τις ετικέτες, θέλουμε να είναι πίνακες ιδίων διαστάσεων, το ένα θα έχει διάσταση 1 γενικά, το άλλο έχει διάσταση μεγάλη όσο το είναι τα χαρακτηριστικά, αλλά συνήθως τα θέλουμε σε ξεχωριστούς πίνακες. Λοιπόν, και κάνει όλη τη δουλειά αυτός. Τα χωρίζει σε train test, δεν σκάσει τίποτα. Εντάξει, το έκανα. Λοιπόν, και φέρνω, για να σας δείξω ότι η μηχανική μάθηση δουλεύει, φέρνω διάφορους πονηρούς τύπους, οι οποίοι είναι ψεύτες. Είναι χαζομάρες. Έτσι, λέει λοιπόν, μία, πώς το λένε,
μια στρατηγική για να βγάλεις ένας ψεύτικος ταξινομητής, dummy classifier, θα ήταν να επιλέγει πάντα το 0. Έτσι. Εάν επιλέγει το 0 πάντα, έτσι, στο test set, θα πιάσει όλα τα 0, όλα τα κακοήθη. Θα χάσει όλα τα υπόλοιπα όμως, έτσι, αφού επιλέγει 0. Άρα το ποσοστό επιτυχίας του θα είναι το πλήθος των αληθινών μηδενικών προς το πλήθος του συνόλου των δειγμάτων που μπορεί να είναι και ένα. Το ίδιο μπορεί να γίνει με ένα κτλ. Άρα αυτή είναι ψεύτικη. Αυτός διαλέγει το πιο συχνό από το 0 και το 1 και από το uniform διαλέγει τυχαία, έτσι, με ίση πιθανότητα 0 ή 1. Και βγάζω και μία... εδώ το κάνω μάλλον αυτό. Και μου λέει ότι αυτές οι τεχνικές, η ορθότητα που πετυχαίνουν στο test set που έχεις δώσει, είναι 0,64% εάν διαλέγεις το 1. Γιατί είπαμε ότι η καλοήθηση είναι πιο συχνή. Είναι 64% δείγματα μέσα στο test set, άρα πετυχαίνει 64%. Τα άλλα τα χάνει τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, κάτω έχω έναν απλό. Αυτό λοιπόν δεν είναι. Αυτό είναι μία μέθοδος χαζή ταξινομητή. Εσύ λοιπόν πας και θες να κάνεις μηχανική μάθηση, θες να πετύχεις καλύτερες προβλέψεις από εκεί και πάνω. Έτσι, λοιπόν, οπότε, από κάτω τώρα είναι ένα παράδειγμα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτός είναι ένας αληθινός ταξινομητής μηχανικής μάθησης, ο οποίος βασίζεται στον νόμο του Bayes. Έτσι, κάνει κάποιες απλοποιήσεις. Θα το έχετε το υλικό αυτό να το δείτε. Έχει μαθηματικά, δεν θα μπω τώρα. Έτσι, λοιπόν, και τι κάνω. Αυτός λέγεται αφελής γκαουσιανός ταξινομητής. Από τη βιβλιοθήκη μου τον φέρνω, έτσι θα κάνετε και εσείς στο διαγωνισμό, θα φέρετε διάφορους ταξινομητές. Έτσι, ορίζεις, εδώ τον ορίζεις. Στη συνέχεια του λες τι. Προσάρμοσε τις παραμέτρους σου, fit, στα χαρακτηριστικά της εισόδου και στις ετικέτες της στα χαρακτηριστικά του σώματος εκπαίδευσης και στις ετικέτες του σώματος εκπαίδευσης, αυτά που είναι διαθέσιμα στο training set δηλαδή. Έτσι. Και στη συνέχεια σου λέω, αυτά που έχεις μάθει εδώ, αυτό είναι ένα αντικείμενο το GNB, έτσι, έχει πράγματα μέσα. Μετά του λες, υπολόγισε μου το score που πετυχαίνεις που στα δεδομένα τεστ. Εκεί θα πάρεις τα χαρακτηριστικά, θα κάνεις προβλέψεις από ό,τι έχεις μάθει εδώ πέρα και σου δίνω τα test labels, τα αληθινά labels, ώστε να μπορείς να βγάλεις τη μετρική σου. Έτσι, λοιπόν, ας το κάνουμε εκπαίδευση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ο Naive Bayes εδώ πέρα πετυχαίνει ορθότητα 94%. Έτσι, άρα θέλω να πω ότι η μηχανική μάθηση, έτσι, η ιδέα του διαγωνισμού είναι ότι βάζετε τέτοια μοντέλα και πάρετε κάτι που θέλω να σας πω. Όπα, γιατί έχω και εγώ τεχνικό θέμα. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θα πω καθόλου υπάρχουν πολλά είδη ταξινομητών που λειτουργούν με διαφορετικές αρχές. Έτσι. Εδώ να σας δώσω κάτι άλλο που να αρχίσετε να σκέφτεστε. Είναι το εξής, ότι αν αυτό είναι ένα διάνυσμα, το διάνυσμα των χαρακτηριστικών, τι είναι ένα δείγμα. Ένα δείγμα είναι κάθε γραμμή, έτσι. Ένα δείγμα είναι ένα σημείο, ένα μπαλάκι, σε ένα χώρο πολύ υψηλών διαστάσεων, που είναι ίσος
σε διαστάσεις με το πλήθος των χαρακτηριστικών. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων 10 με τιμές μέσα. Σημαίνει ότι είναι ένα μπαλάκι σε ένα χώρο διαστάσεων 10. Έτσι. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε να το οπτικοποιήσετε κάπως στο μυαλό σας, φανταστείτε ότι οι δύο κλάσεις είναι, η μία κλάση είναι μπλε μπαλάκια και η άλλη κόκκινη, σε ένα χώρο πολύ μεγάλων διαστάσεων. Και ο ταξινομητής είναι μια μαθηματική μηχανή, η οποία κατά την εκπαίδευση προσπαθεί να βρει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των μπαλακίων των μπλε και των κόκκινων. Αυτό πάει να κάνει. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά αυτό είναι ο τρόπος που δουλεύουν. Εδώ έχετε ένα ταξινομητή, ο οποίος λέγεται KNN, K Nearest Neighbors. Τα μπαλάκια μας εδώ, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε οπτικοποίηση σε τόσες διαστάσεις, είναι σε διαστάσεις 2. Όμως είναι πάλι δύο κλάσεις. Το καθένα από αυτά είναι, τα κόκκινα είναι, αυτός ο κόκκινος που δείχνω εδώ, είναι της κλάσης της μίας και έχει τιμή χ και ψ, όσο είναι η θέση του. Το ίδιο και οι άλλοι. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ταξινομητής, ο KNN, πώς αποφασίζει για ένα νέο δείγμα που δεν έχει δει. Έχει μια υπερπαράμετρο. Η υπερπαράμετρος είναι, είναι οι παράμετροι που πρέπει εμείς να ορίσουμε στον ταξινομητή. Γίνονται μόνο μετά από πειραματική διαδικασία. Υπάρχουν και παράμετροι τις οποίες τις φτιάχνει μόνος του κατά κάποιο τρόπο. Οι υπερπαράμετροι είναι ανθρώπινος σχεδιαστής από πάνω. Λοιπόν, έχει μια υπερπαράμετρο, λοιπόν, θα καταλάβετε σιγά σιγά τι είναι, η οποία είναι το πλήθος των γειτόνων. Το οποίο του λέει το εξής, ότι εσύ μου φέρνεις ένα νέο μπαλάκι. Ένα νέο μπαλάκι τι θα πει? Θα πει ότι είμαι ένα καινούριο σημείο σε αυτό το χώρο των δύο διαστάσεων. Πάει λοιπόν και το τοποθετεί κάπου και κοιτάει τι. Κοιτάει, εδώ στην περίπτωση του ένα, τον ένα πλησιέστερο γείτονα. Το πλησιέστερο. Αν είμαι εδώ, είναι ένας μπλε. Και αποφασίζει ότι είναι μπλε λοιπόν το καινούριο μπαλάκι. Έκανε μια απόφαση ταξινόμησης με βάση την υπερπαράμετρο K ίσον 1. Εντάξει. Βλέπετε, παρατηρήστε εδώ παρακαλώ, πώς είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε με μαύρη γραμμή, είναι το σύνορο της απόφασης. Έτσι, ό,τι είναι από τη μία πλευρά γίνεται κόκκινο, ό,τι είναι από την άλλη γίνεται μπλε. Στην περίπτωση του K ίσον 1 είναι η μεσοκάθετος που περνάει από όλα τα αντικριστά, τα σημεία αντικριστά κλάσεων. Εδώ έχω αλλάξει την υπερπαράμετρο και την έχω κάνει 20. Δηλαδή, τι γίνεται? Πάω και πέφτει ένα σημείο, ας πούμε, εδώ που είναι το βελάκι μου. Εντάξει, πάω και βρίσκω με ευκλήδια απόσταση ποια μπαλάκια είναι τα, ας πούμε, ότι είναι 21. Είναι λάθος αυτό. Ποια τα είναι τα 21 πιο κοντινά μπαλάκια. Και ψηφίζουν πόσα είναι μπλε, πόσα είναι κόκκινα. Έτσι. Λοιπόν, αν βγουν ότι είναι 11 μπλε και 10 κόκκινα, γίνομαι και εγώ μπλε. Έγινε η απόφαση ταξινόμησης με άλλη τιμή υπερπαραμέτρου. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι αποκτάς μια πιο ομαλή επιφάνεια διαχωρισμού μεταξύ των κλάσεων. Θα το δούμε και αυτό και στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ δεν με νοιάζουν αυτά. Λοιπόν, εδώ φέρνω ένα διάσημο άλλο dataset, το οποίο είναι το πρώτο dataset της μηχανικής μάθησης ιστορικά, το οποίο ήταν, το συνέλεξε το 1936 ο Ρόναλντ Φίσερ, θα τον δείτε και σε άλλα, τους Φίσερ, τους πυρήνες Φίσερ και τα λοιπά, έχει κάνει διάφορα στη στατιστική, ο οποίος ήταν φυσιοδήφης επίσης, παιδιά κάποιος έχει μικρόφωνο και κάνει ένα τικ-τικ κάθετος, ο οποίος τι έκανε, υπάρχουν στο άνθος Ήριδα, Άιρις, υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες. Δεν θυμάμαι πώς λένε. Τρία υποείδη της του Άιρις. Λοιπόν, αυτά τα υποείδη έχουν διαφορετικά... πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από το διαφορετικό πλάτος και μήκος των πετάλων τους. Έτσι. Άρα, αναλόγως του πλάτος και του μήκους των πετάλων και των σεπάλων, τα σέπαλα είναι τα πράσινα κάτω από τα πέταλα. Έχει 4 χαρακτηριστικά το dataset αυτό. Πλάτος πετάλου, μήκος πετάλου, πλάτος σεπάλου, μήκος σεπάλου, τέλος πάντων. Έτσι. Και αυτός πήγαινε και τα μετρούσε, άρα έφτιαχνε τον dataset, μετρούσε ένα τέτοιο και ήξερε αυτός ότι αυτό είναι στην υποκατηγορία αυτή του Iris. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν εδώ ότι τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που σας είπα τα 4 που τα μέτρησε ο Fisher και ταυτόχρονα σημείωνε
αν είναι Iris Setosa, Iris Versicolor, Iris Virginica. Εδώ έχουμε λοιπόν, βλέπετε, τρεις ετικέτες. Δεν είναι απαραίτητο στο classification θα έχεις binary. Binary θα μπει binary classification, κακοήθης, καλοήθης. Μπορείς να έχεις και περισσότερες κλάσεις, multi-class classification. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε συνήθως με το παράδειγμα του binary classification, πιο απλό στις έννοιες του. Λοιπόν, κάνουμε αυτά που ξέρουμε. Το χωρίζουμε σε training, σε test set. Φέρνουμε αυτόν τον περίφημο KNN και θέτουμε την υπερπαράμετρο. Βλέπετε ότι τη θέτω εγώ στη συνάρτηση. Τη θέτω εγώ, του λέω υπερπαράμετρος αυτή είναι ένα. Τα υπόλοιπα που είχε εδώ μέσα θα τα φτιάξει αυτός. Αυτό πρέπει να το δώσω εγώ. Λοιπόν, τη βάζω ένα, το τρέχω, κάνει train, κάνει fit σημαίνει μαθαίνω και κάνει predict στα χαρακτηριστικά του test και συγκρίνει τα αληθινά χαρακτηριστικά με τα predictions, τα pred, ώστε να βγάλει το score της ορθότητας. 0,96, τέλος πάντων, και ψηλά. Λοιπόν, ερώτημα όμως είναι, ποια είναι η σωστή τιμή για αυτή την υπερπαράμετρο? Η σωστή τιμή για αυτή την υπερπαράμετρο δεν την ξέρεις από πριν. Πρέπει να τη δοκιμάσεις για τιμές, μονές τιμές κατά προτίμηση, για να μην έχεις ισοπαλίες κατά την ψήφιση, πρέπει να την δοκιμάσεις για 1, 3, 5, 7, 9 κτλ. Ναι. Λοιπόν. Και υπάρχει κάτι ακόμα που θέλω να εισάγω εδώ. Είναι ότι θα μπορούσες να πεις ότι τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω το εξής. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, τα παραλληλόγραμμα που είναι χωρισμένα σε τα μαχιάκια, είναι το dataset, το training dataset, εντάξει, που χρησιμοποιώ, που έχω και τις ετικέτες. Κρύψτε το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Είναι το εξής, ότι αν μπορούσε να πεις ότι για να εκτιμήσω μέσα στο training set πόσο καλά τα πάει μια υπερπαράμετρος, ας κάνω το ίδιο σχήμα που έκανα πριν. Ας κρατήσω τα 9 δέκατα εδώ πέρα, τις 9 πτυχές, 9 folds, για να τον εκπαιδεύσω και να δω πώς πάει στο τελευταίο δέκατο του dataset. Έτσι, είμαι μέσα στο training set. Έτσι, λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχεις δικαίωμα για δοκιμές, για να βρεις ποια είναι η βέλτιστη υπερπαράμετρος. Έχεις μόνο δουλεύοντας μέσα στο training set. Δεν έχεις δικαίωμα κατά το training σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε πληροφορία του label από το test set, που το έχεις, το ξέρεις, το έχεις. Έτσι. Γιατί θα χάσεις αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα εκφράζει η μετρική της επιτυχίας σου, θα χάσει την αντιστοιχία με τον, με το, να αντιστοιχεί με το, την επιτυχία που θα έχει σε δείγματα που δεν έχει ξαναδεί. Άρα, λες ότι παίρνω 9 δέκατα του training set, κάπα ίσον 1. Εκπαιδεύω τον ταξινομητή και χρησιμοποιώ ως μικρό test set, test εντός του training set, αυτό, το τελευταίο 10% του training set. Και βγάζω το accuracy. Έτσι. Λοιπόν, μετά ξανακάνω στα 9 δέκατα και τα λοιπά, βάζω το κάπα ίσον 3 και βλέπω πώς πηγαίνει στο τελευταίο δέκατο, 5 και τα λοιπά. Δυστυχώς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί κάποια τιμή της υπερπαραμέτρου κάπα μπορεί να ευνοηθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι των δεδομένων. Είναι κάποια συγκεκριμένα δείγματα εδώ. Έτσι. Οπότε, και γιατί είναι κακό να ευνοηθεί? Γιατί αν ευνοηθεί εδώ και δεν εκφράζει μια γενικότητα, μπορεί να είναι υποβέλτιστη, suboptimal, σε σχέση με το πόσο καλά θα τα πάει στο αληθινό test set. Οπότε τι κάνεις? Το κόβεις σε 10 κομμάτια, θέτεις κάπα ίσον 1 και παίρνεις. Κάνω train στα 9 πρώτα και κάνω test στο τελευταίο δέκατο. Κάνω train στα... και κρατάω πόσο έχει πάει. Κάνω train στο 8 πρώτα και στο 10 και κάνω test στο 9. Και έτσι κάνεις, έχεις κόψει το σε πτυχές στο dataset, κάνεις 10-fold validation, δηλαδή επικύρωση. Λοιπόν, οπότε παίρνεις 10 τιμές πώς θα πάει ο ταξινομητής με την υπερπαράμετρο ως κάπα ίσον 1 και παίρνεις το μέσο όρο αυτής της επίδοσης. Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι μία από τις πιο διάσημες έννοιες της μηχανικής μάθησης. Υπάρχει και ένα γνωστό website, είναι το cross-validation. Έτσι.
Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι cross-validation, αλλά αυτή είναι tenfold cross-validation. Λοιπόν, οπότε φέρνω εδώ τον ξανά τον ταξιδιωτή, τον JNN, και του λέω, πάρε το κάπα να είναι από 1 ως 50 και κράτα μόνο τους περιττούς, είπαμε για να μην έχουμε ισοπαλίες, και βλέπετε εδώ ότι μου κάνει η ίδια η βιβλιοθήκη, με απαλλάσσει από όλα αυτά τα πράγματα εδώ να τα κάνουμε πίνακες, και μου λέει, με το κάνει με 5-fold εδώ πέρα, με απαλλάσσει όλα αυτά, η μετρική είναι η accuracy που υπολογίζει εδώ, και μου βγάλει, λοιπόν, εδώ βλέπουμε, εν τω μεταξύ βλέπετε πώς είναι τα node, βλέπετε τρέχω κώδικα, βλέπω τα αποτελέσματα, εδώ κάνω και κάτι ακόμα, εγκαθιστώ καινούριο πακέτο, με εντολή, όταν βάλεις θαυμαστικό μέσα ένα κελί, αυτά είναι τα κελιά που έχουν κώδικα και τα κελιά που έχουν κείμενο. Εδώ όταν βάλεις στο κελί κώδικα, αν βάλεις το θαυμαστικό μπροστά, σημαίνει να το εκτελέσεις το λειτουργικό. Οπότε εδώ του λέω pip, δηλαδή ο package manager της Python, install την γραφική βιβλιοθήκη, τη matplotlib. Εντάξει. Και εδώ τι κάνω, εδώ τυπώνω, έτσι, τυπώνω τα... Τι μου τυπώνει εδώ, είναι το πλήθος των υπερπαραμέτρων K και εδώ είναι το σφάλμα της ταξινόμησης. Έτσι, λοιπόν, το σφάλμα της ταξινόμησης. Εντός του training set, έτσι, αυτό. Άρα, εδώ όταν λέει 0,10 σφάλμα, σημαίνει ορθότητα 90% είναι το ανάποδο. Άρα εδώ πέρα έχω τυπώσει μια γραμμή που μου λέει ανάλογα την υπερπαράμετρο, ποια τιμή είναι η βέλτιστη να πάρω ώστε να έχω καλή γενίκευση. Δηλαδή θα πάρω το ελάχιστο σφάλμα όταν έχω τιμή 5. Είναι λοιπόν το 0,9833, είχα 0,96 στο 1. Βλέπετε έχει καλές τιμές μετά, όσο το μεγαλώνω δεν πάει καλά. Να πω εδώ ότι κάθε dataset έχει και κάθε συνδυασμός dataset με καινούριο ταξινομητή μπορεί να έχει άλλες βέλτιστες τιμές υπερπαραμέτρων. Έτσι, δηλαδή, επειδή δουλεύει εδώ ο KNN με K-Python 5 στο Wisconsin, δεν σημαίνει ότι στο άλλο πρόβλημα θα είναι πάλι με K-Python 5. Είναι data intensive η μηχανική μάθηση. Θα πρέπει να τα ξανακάνετε όλα αυτά για να βρείτε τις βέλτιστες τιμές υπερπαραμέτρων. Και αυτό είναι ένα διάγραμμα, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Ούτε αυτά χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι... Στην πραγματικότητα είναι η βιβλιοθήκη της μηχανικής μάθησης, η βασική, το scikit-learn. Λοιπόν, αυτά ήθελα από εδώ. Πάμε τώρα στο επόμενο. Τι ώρα είναι, 6 και 4, ωραία. Τι είναι αυτό. Ωραία. Πέντε, έξι, επτά. 6, 7, 8, 5, 8. Ωραία. Θα πάω πιο γρήγορα εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ να σας πω, ας πούμε, εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ είπαμε ότι τα δεδομένα, αυτό θα σας φανεί χρήσιμο για την κατανόηση κάποιων ενιών της βαθιάς μάθησης. Εδώ είδαμε τα δεδομένα μας ότι είναι σε μορφή τη λεγόμενη tabular, δηλαδή CSV, δηλαδή διανύσματα, έτσι, tabs. Να πω εδώ ότι θα σου το πω μάλλον στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα αυτό είναι, το dataset έχει μορφή tabular, CSV. Ένα dataset όμως θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι και αυτό που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι μια εικόνα, είναι το ψηφίο 0. Είναι μια χειρόγραφη εικόνα, σε εικόνα grayscale. Έτσι. Άρα, τι έχεις εδώ, είναι pixels 8x8 και έχεις το κάθε pixel έχει τιμή, μια αριθμητική τιμή 0 που είναι το απόλυτο μαύρο και 255 που είναι το λευκό
και ανάλογα τη τιμή που έχει το pixel, έτσι, η απεικόνιση του τον υπολογιστή γίνεται με μια απόχρωση του γκρι. Άρα τελικά τι είναι αυτή η εικόνα και όλες οι εικόνες είναι πίνακες με τιμές. Έτσι. Άρα βλέπετε που το πάμε. Οι εικόνες είναι πίνακες, είναι τιμές. Οι εικόνες μπορούν να μπουν στα μηχανήματά μας, στη μηχανική μάθηση. Πώς θα μπει αυτό το πράγμα που είναι δυσδιάστατο? Ας σας πω έναν απλό τρόπο για να το βάλετε σαν διάνυσμα. Θα το ξετυλίξετε. Θα πάρετε την πρώτη γραμμή, θα βάλετε δίπλα τη στη δεύτερη γραμμή, θα βάλετε μετά την τρίτη και θα βγει ένα διάνυσμα. Το οποίο διάνυσμα θα είναι τιμές 0-256. Έτσι. Και θα μπει σε ένα ταξινομητή, αυτό το πράγμα που θα το έχει ξετυλίξει, ο οποίος στην έξοδό του, επειδή αυτό είναι ένα dataset αναγνώρισης χειρόγραφων ψηφίων, εικόνων ψηφίων, από το 0 στο 9. Στην έξοδό του, ο ταξινομητής θα καλείται να προβλέψει με βάση αυτό το μακρινάρι διάνυσμα που έχει φτιάξει με τις τιμές του GUI 10 κλάσεις, από το 0 έως το 9. Αν έτσι... το ξετυλίξουμε, δεν χάνουμε πληροφορίες για τη δομή της φωτογραφίας όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι τα καλά που έφερε το deep learning στη συνέχεια. Απλώς το λέω για βασικά για να δούμε γιατί. Γιατί τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Το ότι στη θέση 1 είναι ας πούμε η γραμμή. Η θέση 1-2 είναι κάτω από την θέση 0-2 και έχει αυτές τις τιμές, έχει κάποια σημασία. Εάν το ξετυλίξεις, αυτό θα βρεθεί στο διαλύτη μάνα το 1-2 σε σχέση με το άλλο. Θα έχει απόσταση 8, πόσο θα έχει. Έτσι. Άρα θα χάσεις τη χωρική ιδιότητα. Θα δούμε στη συνέχεια στο deep learning ότι την κρατάμε. Και είναι ένα από τους τρόπους. Την κρατάμε τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι στους ταξινομητές του deep learning μπαίνουν μέσα ως είσοδο γενικά. Διάφορα πράγματα μπαίνουν, αλλά στην περίπτωση των συνελεκτικών δικτύων μπαίνουν πίνακες και όχι διανύσματα. Και μάλιστα πολυδιάστατοι πίνακες, tensors, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ ήθελα λοιπόν να πω το εξής, κάτσε να δω που είναι. Ωραία, εδώ, guys. Εδώ να πω λοιπόν ότι σας μίλησα πριν για τη μετρική της ορθότητας. Δεν είναι η μόνη μετρική που έχουμε. Πρώτα απ' όλα, μια βασική έννοια που κάνουμε στη μηχανική μάθηση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την επίδοση είναι αυτός ο πίνακας που βλέπετε, ο πίνακας σύγχυσης, confusion matrix. Αυτός τι έχει? Έχω τρέξει ένα ταξινομητή, δεν μας νοιάζει, στο πρόβλημα του Iris. Τώρα δεν θυμάμαι πώς είναι. Ναι. Εδώ οι οριζόντιες γραμμές σημειώνουν τις αληθινές κλάσεις των δειγμάτων. Το κάθετο σημαίνει τι έχει προβλέψει. Εδώ λοιπόν προέβλεψε 13 περιπτώσεις σε τόζα, οι οποίες ήταν όντως σε τόζα. Προέβλεψε 10 versicolor, ήταν όντως versicolor. Προέβλεψε όμως και 9 virginica που ήταν virginica και έκανε και μια πρόβλεψη 6 παραδειγμάτων, τα οποία όμως είναι λάθος, είναι versicolor. Γι' αυτό λέγεται πίνακα σύγχυσης. Έτσι, ο πίνακα σύγχυσης μας βοηθάει να διατυπώνουμε διάφορες μετρικές και να βλέπουμε πού υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι το θα τρέξω αυτό. Λοιπόν, και έχουμε κάποιες... Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η μετρική του accuracy, υπάρχουν και άλλες μετρικές που ασχολούνται με άλλα πράγματα και μάλιστα στο διαγωνισμό θα τις χρησιμοποιήσουμε, δεν θα είναι μόνο accuracy, δεν ξέρω αν θα είναι καν accuracy. Οπότε να ξέρετε ότι σε αυτό που αναζητάμε είναι κάποιες πιο συγκεκριμένες μετρικές. Οι βασικότερες είναι το precision, το οποίο είναι το ακρίβεια, το recall που είναι η ανάκληση και το εφένιο που είναι ένας αρμονικός μέσος των προηγούμενων. Καθίστε να βρω ένα καλύτερο παράδειγμα, γιατί εδώ δεν το έχει πολύ ωραία. Εδώ. Thank you.
Είναι πιο εύκολο να το δείτε. Oh. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πίνακας σύγχυσης. Εντάξει. Άρα, εδώ είναι, το έχει ανάποδα, τώρα δεν έχει σημασία. Έχει τις ορθές γραμμές, ποια είναι τα, οι ετικέτες προέβλεψη και στις κάθετες ποιο είναι το αληθινό. Άρα, ο τέλειος ταξινομητής έχει στοιχεία μόνο στη διαγώνιο. Ό,τι ήταν positive, ήταν positive, ό,τι ήταν negative, ήταν negative. Άρα, όμως μπορείς να έχεις, αν κάνεις λάθος, να έχεις και στοιχεία, να έχεις και προβλέψεις στις άλλες, στα άλλα κουτάκια. Λοιπόν, το precision για την, η ορθότητα για μία κλάση, έτσι, για το malign, είναι πόσα σωστά, πόσα σωστά κακοήθη προέβλεψε σε σχέση με το πόσα σωστά κακοήθη προέβλεψε, δηλαδή τον ίδιο αριθμό, συν αυτά τα οποία ήταν λανθασμένα καλοήθη. Έτσι, δηλαδή, αν έχει προβλέψει 30 σωστά, ήταν καλοήθη και ήταν, προέβλεψε καλοήθη, ήταν όντως καλοήθη, είναι 30 και προέβλεψε και 5 ως καλοήθη, αλλά ήταν κακοήθη, το precision είναι 30 δια 30 συν 5. Εντάξει. Άρα αυτό εκφράζει το πόσο από αυτά που μου είπες ότι ανήκουν σε μια κλάση, πόσα όντως είναι σωστά. Αν έχεις precision 100%, σημαίνει ότι έχει βρει ότι όσα βρήκε ήταν αληθινά. Έτσι. Δεν έχει αξιολογήσει ως κανένα αρνητικό ως positive. Εντάξει. Το E-coli είναι άλλο πράγμα. Είναι πόσα προέβλεψες ως αληθινά positive, που είναι αληθινά positive, δια τον όρο πάλι τον ίδιο πόσα αληθινά positive, συν τα false negative, δηλαδή αυτά που έχασες, που στην πραγματικότητα ήταν positive, αλλά τα χαρακτήρισες negative εσύ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Το recall, για να το σκεφτείτε, γιατί το accuracy είναι το συνολικό πόσο καλά τα πήγες. Εντάξει, μετράς τα σωστά και τα λάθη. Το recall στην περίπτωση του καρκίνου είναι πιο σημαντικό από το precision. Γιατί δεν θέλεις false negative. Θες, αν στοχεύεις στην κακοήθη κλάση, θες πολύ ψηλό recall. Δεν θες να πεις, να έχεις κάποια δείγματα τα οποία να ήταν κακοήθη, να τα χαρακτηρίσεις ως καλοήθη και να μην εξετάσεις τους ασθενείς. Έτσι. Άρα δεν σε ενδιαφέρει πάντα να βελτιστοποιήσεις μια τη μετρική του accuracy. Αν είσαι γιατρός, πιθανώς να θέλεις περισσότερο recall. Και αυτό μπαίνει μέσα στο cross-validation κτλ. Άρα υπάρχουν πολλές μετρικές και οι μετρικές θα είναι διαφορετικές στους διαγωνισμούς, στα tasks. Θα σας πω γιατί λέω διαγωνισμούς στον πληθυντικό. Λοιπόν, μια στιγμή να κλείσω μερικά tab για να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι από εδώ είπα αυτά που ήθελα. Ωραία. Και να δω αν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα κλείσω και με το... νομίζω εδώ θα κλείσω με το... data preprocessing δεν θα βάλω. Λοιπόν, ωραία. Και αυτό θα είναι το τελευταίο από κλασική μηχανική μάθηση. Πρώτον πούμε λίγο για το deep learning. Και πάλι είναι κατανοητό ότι οι έννοιες αυτές είναι πολύ πυκνές, έτσι. Αυτά είναι σε εξάμεινο επίπεδο, αλλά τέλος πάντων. Αυτά θα σας βοηθήσουν στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτό ίσως να σας το πω. Όχι, θα σας το πω. Λοιπόν, εδώ να πούμε το εξής τώρα, ότι πριν είχαμε τον KNN, τον Nearest Neighbor, που έχει μία υπερπαράμετρο, μία, ας πούμε. Τι θα γινόταν αν έχει δύο υπερπαραμέτρους, τι πρέπει να κάνω. Δυστυχώς η απάντηση είναι ότι πρέπει να κάνω cross-validation συνδυάζοντας όλες τις δυνατές τιμές των παραμέτρων. Δηλαδή, θα ξαναπάω στο σχήμα εκείνο που ήταν τα δεκάρια κομμένα και ας πούμε ότι έχω μία παράμετρο K, η οποία παίρνει τιμές 1, 3, 5 και μία παράμετρο PC που παίρνει τιμές 5, 10, 15. Θα πρέπει να πας να υπολογίσεις με τιμή 1,5. 1,5 θα πει τιμή για το K1 και τιμή για το PC ίσον 5. Να κάνεις για λοιπόν 3x3 όσες είναι οι στάθμες των δύο υπερπαραμέτρων για όλους αυτούς τους συνδυασμούς, να πας να κάνεις cross-validation. Επειδή αυτό
Επειδή αυτό δημιουργεί ένα grid, δηλαδή οι συνδυασμοί των υπερπαραμέτρων δημιουργούν ένα grid, μας δίνει μια μεθοδολογία που λέγεται grid search, δηλαδή αναζήτηση πλέγματος, cross-validation, επικύρωση διασταυρούμενου πλέγματος. Λοιπόν, το καλό είναι ότι δεν έχετε να κάνετε εσείς αυτό το πράγμα, αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Να πω εδώ ότι στο διαγωνισμό θα έχει τρία προβλήματα, γιατί είναι hackathon. Το ένα πρόβλημα θα είναι κλασικής μηχανικής μάθησης, όπως αυτό που δείχνω τώρα. Εκεί θα σας είναι χρήσιμα αυτά που λέω τώρα. Η διαδικασία στο deep learning είναι λίγο διαφορετική, που είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Πολύ πιο γρήγορα εδώ. Πού το πήρε? Όχι, δεν θέλω να το δείξω αυτό. Λοιπόν. Όχι, αυτά δεν χρειάζονται και πάμε λίγο πιο γρήγορα. Άρα υπάρχει κάποια διαδικασία, καθίστε να σας το δείξω, το οποίο είναι να αναζητήσουμε αυτές τους συνδυασμούς βέλτιστων των υπερπαραμέτρων και η βιβλιοθήκη μας την έχει τη διαδικασία αυτή σε μια συνάρτηση που πάει και κάνει όλες αυτές τις δοκιμές μόνος του. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις να ασχοληθείς, άλλαξε την υπερπαράμετρο, βάλει την με την άλλη, κάνε αυτό και το άλλο κλπ. Τα κάνει όλα μόνο του. Έτσι. Οπότε το καλό στις αυτές τις βιβλιοθήκες είναι ότι εσύ δεν ασχολείσαι με τα κουραστικά, πώς να φτιάχνεις σωστού τους πίνακες, τα for loops. Δεν υπάρχει for loop εδώ πέρα. Αυτό είναι μέσα, έχει πάρα πολλά for loops εδώ πέρα για να τα κάνει όλα αυτά. Έτσι είναι επαναληπτικά. Αλλά εσύ δεν κάνεις κανένα for loop. Εσύ τη χρησιμοποιείς high level και το καλό είναι ότι εσύ ασχολείσαι με τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρητικές πλευρές των αλγορίθμων. Έτσι, αν τα έκανες low level, σε μια πιο low level γλώσσα, και δεν είσαι αυτές τις βιβλιοθήκες, θα έχεις πάρα πολύ χρόνο για να κάνεις αυτές τις πράξεις. Δηλαδή, και η ορίμανση των βιβλιοθηκών και κατά high-level βιβλιοθήκες ήταν πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της μηχανικής μάθησης. Νομίζω ότι αυτά είναι από την κλασική μηχανική μάθηση. Να πάμε λίγο τώρα να πω εδώ επίσης, να πω εδώ ότι υπάρχουν και εξειδικευμένες βιβλιοθήκες βελτιστοποίησης, οι οποίες κάνουν το σύνολο όλων αυτών των διαδικασιών, το κάνουν αυτόματα και σου φέρνουν τα καλύτερα μοντέλα, όπως λέμε. Τι είναι το καλύτερο μοντέλο? Η επιλογή μοντέλου είναι, σας ανέφερα έναν ταξινομήτη, το Naive Gaussian Bayes. Σας ανέφερα έναν άλλον KNN. Αυτοί έχουν μέσα και υπερπαραμέτρους. Η επιλογή του καλύτερου μοντέλου είναι να επιλέξεις στο training set που σου είναι διαθέσιμο, ποιος ταξινομητής είναι ο καλύτερος. Άρα, ένα είναι ποιος ταξινομητής είναι ο καλύτερος και με ποιες υπερπαραμέτρους. Έτσι, γιατί επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Έτσι, αυτό θα πω λοιπόν. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο στόχος του training και ο στόχος του διαγωνισμού είναι να φτιάξει το καλύτερο δυνατό μοντέλο, το οποίο έχει καλή επίδοση στη γενίκευση. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο deep learning. Λοιπόν, η παρατήρηση που έκανε ο φίλος μας προηγουμένως, καθίστε να δω αν μου χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμα που είπαμε προηγουμένως. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι αυτό εναλλάσσει το οπτικό rendering που είναι με χρώματα, με αποχρώση του γκρι, με τις τιμές από κάτω. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που είναι το άσπρο γίνεται μηδενικούλη. Εκεί που είναι πιο σκούρο παίρνει τιμές προς το 2,55. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν δηλαδή
αν ανοίξεις μέσα το αρχείο της εικόνας, κάτι τέτοιο θα έχει αυτούς τους αριθμούς. Το rendering γίνεται από τα προγράμματα. Τα προγράμματα που ανοίγουν εικόνες. Το πρόγραμμα που ανοίγει εικόνες, καταλαβαίνει ότι αν έχει, του λέει κάποιος μονόχρωμο JPEG, ας πούμε, εδώ πέρα, κάνει το render τις τιμές αυτές με το συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο γραφικό περιβάλλον. Έτσι. Αριθμοί θα είναι στο κάτω-κάτω. Πάμε. Λοιπόν. Εδώ έχουμε, λοιπόν, τι μου λέει, έχω 60.000, μιλάμε πλέον να αρχίσουμε να βλέπουμε και ότι τα μεγέθη των datasets είναι μεγάλα στη μηχανή μας. Έχουμε 60.000 εικόνες στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευση και 10 στο σύνολο δεδομένων ελέγχου. Κάθε εικόνα είναι 28x28 πίξελ με αριθμητικές τιμές. Έτσι, λοιπόν. Αυτό είναι ένα 5, το τύπωσα εγώ μέσα εδώ με τις τιμές του. Έτσι. Και το τύπωσα εδώ με γραφικό τρόπο και τη τύπωσα και την ετικέτα του, τη σωστή ετικέτα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, για να το λύσω με τον παραδοσιακό τρόπο, τι έκανα. Έκανα reshape την είσοδο, γιατί είναι πίνακας. Ήταν 28x28, την έκανα reshape. Υπάρχει, βλέπετε, συνάρτηση και για το reshape. Δεν κάνεις εσύ το ξετύλιγμα. Την ξετύλιξα εγώ. Και την έκανα 28x28 σε μήκος, που είναι 784. Να το νέο μου μήκος. Έτσι, να είναι νέα μου διάσταση των δεδομένων εισόδου. Πάω να το λύσω παραδοσιακά τώρα. Έτσι. Τώρα, εντάξει, δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν. Υπάρχει, λοιπόν, γενικά στα μοντέλα που συζητάμε, τα παραδοσιακά, όπως τα απλά νευρονικά δίκτυα, τα multilayer perceptron, θέλουν την είσοδο έτσι, δηλαδή σαν ένα διάνυσμα 28x28, βλέπετε με τις τιμές του γκρι, τα οποία συνδέονται με βάρη, τα λεγόμενα, στους νευρώνες. Δεν είναι τώρα να μπούμε σε αυτό. Απλά να δούμε πώς ένα τέτοιο σύστημα, το perceptron και συγκεκριμένα το perceptron, ένα πολύ απλό νευρονικό δίκτυο, ίσως και βέβαια το πιο σημαντικό βήμα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι μου κάνει η βιβλιοθήκη. Μου λέει, λοιπόν, ότι αυτό είναι το perceptron, δέχεται ως είσοδο το διάνυσμα που είναι τιμές από 0 ως 255, 784 θέσεις, και εδώ είναι οι νευρώνες και εδώ είναι βάρη, δηλαδή αριθμητικές τιμές. Ο στόχος του είναι να μάθει τις τιμές όλων των βαρών, έτσι ώστε ανάλογα την είσοδο που δίνεις εδώ να βγάζει μια ενεργοποίηση, μια έξοδο εδώ πέρα, που εξαρτάται από τις τιμές των βαρών, η οποία να είναι μεγαλύτερη, αν αυτό περιγράφει 0, να είναι μεγαλύτερη η έξοδος του 0 από τις υπόλοιπες, χοντρικά. Και έχει τη δυνατότητα μάθησης, δηλαδή εσύ του δίνεις στην έξοδο, αυτό είναι η εικόνα και αυτό είναι ένα 8. Σου βάζω έναν άσο εδώ πέρα στο 8 και 0 στα υπόλοιπα. Και αυτός έχει ένα κανόνα που αλλάζει τις τιμές των βαρών. Και σιγά σιγά μαθαίνει τις τιμές των βαρών, έτσι. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, έχω φτιάξει ένα δίκτυο το οποίο έχει πόσες παραμέτρους. Έχει 784, 10 η έξοδη, 784 επί 10. Η βιβλιοθήκη μου, λοιπόν, μου λέει ότι η έξοδος μου είναι 10 όσα τα ψηφία και οι παράμετροι να μάθω είναι 7.850, 7.85 η διάσταση της εισόδου επί 10 που είναι η διάσταση της εξόδου. Άρα, κάνουμε. Έχει μια συνάρτηση ενεργοποίησης. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα αυτό. Και τώρα τι κάνω. Του λέω εκπαιδεύσου perceptron σε 25 epochs. 25 epochs θα πει ότι θα πάρεις τα 60.000 δεδομένα train και θα τα περάσεις τα 60.000 25 φορές μέσα από κύκλο και κάθε φορά θα κάνεις adapt τους νευρώνες σου ώστε να μικραίνεις διαρκώς το σφάλμα σου στο training set. Έτσι, με βάση κάποια μετρική, για αυτά που μάθαμε, ας πούμε, περίπου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό του λέω να κάνει, με κάποιες άλλες λεπτομέρειες εδώ. Τώρα τρέχουν epochs. Αυτός τώρα μαθαίνει. Εντάξει. Και τι μου γράφει εδώ. Μου λέει ότι το accuracy μου, βλέπετε πως το accuracy στο training set βελτιώνεται, ανεβαίνει. 79, 84 κτλ. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στο deep learning. Έχεις το μοντέλο σου, του δίνεις δεδομένα πολλά στην είσοδο. Έχει μια συνάρτηση σφάλματος η οποία μικραίνει. Η συνάρτηση σφάλματος, γιατί μου τη δείχνει. Γιατί θα μου πεις, εμένα τι με νοιάζει αυτή η συνάρτηση, εμένα με νοιάζει η ορθότητα. Όχι, είναι σημαντική γιατί το πόσο σφάλμα έχει καθορίζει πώς θα αλλάξει τα βάρη αυτά. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει το loss function, η συνάρτηση σφάλματος. Και τελειώνει.
Εντάξει. Βλέπετε, η ακρίβεια στο σύνολο, όσο ανεβαίνουν οι εποχές, μεγαλώνει το Perceptron, μαθαίνει από τα δεδομένα. Έτσι, έφτασε κοντά στο 90% accuracy. Λοιπόν, και αφού το κάνεις αυτό, τώρα αυτή ήταν στην εκπαίδευση, έτσι, βλέπω ότι αν τελικά χρησιμοποιήσω το test set μπορώ να, και έχω τις ειδικές, μπορώ να βάλω και μια εκτίμηση για το πώς είναι το accuracy στο test set. Δεν μας πειράζει, δεν κάναμε κάτι κακό εδώ, γιατί αυτό που δεν θέλουμε είναι να χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες του τεστ στη διάρκεια του training. Έτσι κι αλλιώς τάχεις, μπορείς να εκτιμήσεις τι γίνεται στο τεστ. Έτσι, αυτό είναι το βασική διαφορά. Καλά, αυτό δεν με νοιάζει. Αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολυεπίπεδα Perceptron. Όχι. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν, πέτυχε 91 το... θα τα καταφέρω άργια να το τρέξω, τέλος πάντων. 2 είναι καλή εξήγηση εδώ. Αυτό, παιδιά, που λέμε τώρα είναι το advanced κομμάτι της παρουσίασης, αν δεν το καταλάβατε, που είναι πολύ δύσκολο να το πω σε τόσο λίγο χρόνο, απλά μόνο για μια γεύση. Όχι, εδώ δεν μου κάνει. Θέλω ένα καλό σχήμα. Λοιπόν. Ναι, αυτό είναι ένα καλό σχήμα. Αυτά κάνανε οι κλασικοί αλγόριθμοι που έπρεπε την εικόνα να την παραστήσεις σαν μια... Να την κάνεις reshape και να τη μετατρέψεις σε ένα διάνυσμα. Γιατί είχαμε ταξινομητές οι οποίοι δουλεύανε μόνο έτσι. Ωστόσο, μια από τις μεγάλες επαναστάσεις της βαθιάς μάθησης είναι ότι είναι εν μέρος του σίγουρα τα συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα, τα convolutional neural networks, τα οποία θα έχει στο διαγωνισμό σίγουρα, τα οποία δεν χρειάζεται να κάνουν αυτό το ξετύλιγμα, μπορούν να δεχθούν την είσοδό τους σε μορφή πίνακα. Και μάλιστα όχι μόνο σε πίνακα δύο διαστάσεων, όπως είναι η ασπρόμαυρη εικόνα, έτσι, θα έχεις μόνο μία τιμή. Αν έχεις μία εικόνα με χρώμα, όπως αυτή η γατούλα εδώ, πώς σχηματίζεται το χρώμα? Έχεις τρεις πίνακες, τον ένα πάνω από τον άλλο. Έτσι, έχεις τις τιμές του R, που είναι ένας πίνακας χ επί ψ με τις τιμές του R, του red. Έχεις επίσης ένα πίνακα G, το green, και ένα πίνακα blue. Και η σύνθεσή τους στο πρόγραμμα δίνει την έγχρωμη εικόνα. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς ότι αυτό είναι ένας κύβος, ότι η εικόνα σου, μάλλον όχι ένας κύβος, ένας τένσορας στα αλήθεια. Έχεις ένα σχήμα το οποίο είναι... Ας πούμε ότι δεν είναι 28 τα πίξελ, έχεις πλέον την έννοια του βάθους. Είναι 28 επί 28 η εικόνα σου, όσα τα πίξελ στο χ και στο ψ, επί 3, επειδή έχεις 3 επίπεδα με τιμές χρωμάτων. Έτσι. Λοιπόν, και τα συνελεκτικά δίκτυα είναι και αυτά σε αυτή τη μορφή, δηλαδή είναι blocks από πίνακες που έχουν βάθος, δηλαδή είναι 10 επί 10 επί 20, θα σου το πω χοντρικά τώρα. Και τα blocks αυτά συνδέονται με βάρη με την είσοδο της εικόνας. Αυτά που βλέπετε εδώ με κύβους, με παραλληλεπίπεδα μάλλον, είναι πολλά συνελεκτικά επίπεδα, τα οποία στο τέλος καταλήγουν ξανά στην γραμμική μορφή που βλέπουμε. Αλλά όχι πλέον αυτό που ξετυλίξαμε στην αρχή, ό,τι έχει περάσει από την επεξεργασία εδώ. Έτσι. Γίνεται λοιπόν όλη αυτή η επεξεργασία με τα convolutions. Τα βάρη αυτά μεταξύ των convolutional layers μαθαίνονται και αυτά. Έτσι. Και στο τέλος γίνονται flatten, όπως λέμε, μπαίνουν σε κλασική μορφή του διανύσματος και στο τέλος έχεις ξανά την έξοδό σου, θα έχεις, ας πούμε, αν ήταν ψηφία αυτά, θα έχεις 10 νευρώνες εδώ, 0-9. Εντάξει. Κάπως έτσι είναι η αρχιτεκτονική των
των νευρονικών δικτύων, χρησιμοποιεί την πράξη της συνέλιξης. Λοιπόν, και για να δω τι έχει εδώ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ. Οπότε εσείς εδώ κρατάτε ότι στα συνελεκτικά δίκτυα μπαίνουν εικόνες ως εικόνες. Δεν χρειάζεται να τις κάνεις σε αυτό το μακρινάρι. Και γενικώς μία από τις επαναστάσεις ήταν ότι επειδή, όπως είπε ο φίλος, μπαίνει ως εικόνα και δεν την ξετυλίγεις, κρατάς τη χωρική πληροφορία και είναι ένας από τους λόγους που πετύχαμε εξαιρετικές επιδόσεις στα συστήματα των βαθιών συνελεκτικών. Λοιπόν, εδώ θα σας δώσω ένα πλήρες παράδειγμα πώς δουλεύουμε και είναι ίσως πολύ το πιο κοντινό παράδειγμα που έχουμε κοντά σε κάποια πράγματα που θα δουλέψουμε στο task του deep learning στο διαγωνισμό. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι ένα κλασικό dataset computer vision deep learning, το CIFAR 100. Έχω εικόνες μικρές από πράγματα και ανήκουν σε 100 κατηγορίες. Στόχος μου, με είσοδο την εικόνα, να φτιάξω ταξινομητές που να προβλέπουν σωστά την κατηγορία, το τι είναι το κάθε αντικείμενο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο του να δίνει νοήμοντα πράγματα η μηχανική μάθηση. Αναγνωρίζει αντικείμενα, αν το πετυχαίνει, έτσι δεν είναι. Με κάποια ευκολία βέβαια το λέμε αυτό, αλλά ας το δούμε. Λοιπόν, εδώ θα το τρέξω όλο. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει τις κατηγορίες. Εδώ έχετε παραδείγματα των εικόνων. Κάποιος, ένας δεινόσαυρος, ένα αμήλο κτλ. Είναι και χαμηλού resolution λίγο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάω και δηλώνω ένα... Χρησιμοποιώ την TensorFlow, την βιβλιοθήκη Deep Learning, και ορίζω ένα νευρονικό δίκτυο. Μοιάζει, συγγνώμη, ένα βαθύ συνελεκτικό νευρονικό δίκτυο. Του ορίζω λοιπόν ότι θα πάρεις την είσοδο το CIFAR, το dataset αυτό. Θα έχεις λοιπόν μια σειρά από συνελεκτικά επίπεδα. Βλέπετε, convolutional, εδώ. Και στο τέλος θα τα κάνεις flat, έτσι. Θα τα κάνεις τελικά και αυτά ένα διάνυσμα. Θα τα συνδέσεις με άλλα flat, ας πούμε, layers. Και στο τέλος, κοιτάξτε, η έξοδος είναι 100. Γιατί είναι η έξοδος 100? Γιατί η έξοδος είναι όσες οι κατηγορίες του CIFAR. Θέλεις κάπου να σου δείχνει ποιο είναι το 0 και το 1. Τα θέλεις όλα 0 στη λάθος κατηγορία και άσο στη σωστή κατηγορία της εικόνας. Αν είναι μήλο, θέλεις να κάνει fire ο νευρώνας που αντιστοιχεί στο μήλο. Να κάνει 1 και οι υπόλοιποι να είναι να κάνουν 0. Εδώ τυπώνει, βλέπετε, θυμάστε πριν, ήταν μια πολύ απλή αρχιτεκτονική. Εδώ μου δείχνει την αρχιτεκτονική του δικτύου. Μου λέει, έχεις βάλει convolutional, pooling, δεν τα λέω τα pooling τώρα, convolutional, flat and dense κτλ. Και έχεις ένα μέγεθος παραμέτρων βαρών 128.420. Άρα μεγαλώνουμε τώρα. Έτσι, βλέπετε ότι έχουν περισσότερες παραμέτρους. Το ότι έχεις περισσότερες παραμέτρους σημαίνει ότι θα πάρουν περισσότερο χρόνο γενικώς η εκπαίδευση. Έχει να ρυθμίσει περισσότερα πράγματα. Και αυτό επίσης μπορεί να είναι ένα θέμα και στο διαγωνισμό. Γιατί μπορείς να πεις ότι θα κάνω κάτι φοβερά μεγάλο για να είναι πολύ ισχυρό, αλλά θα σου παίρνει χρόνο και ο χρόνος μετράει στον διαγωνισμό. Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη... Άρα έχει να κάνει και με το μέγεθος των μοντέλων. Μια άλλη μεγάλη επανάσταση του deep learning είναι η μεταφορά μάθησης. Η μεταφορά μάθησης θα είναι κάτι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτό είδατε, το έφτιαξα εγώ το δίκτυο εδώ. Είπα λοιπόν, κύριε, εσύ θα
Ορίζω, βάλε ένα convolution, βάλε και άλλο convolution, βάλε αυτό κλπ. Εσείς εδώ θα μπορούσατε να προσθέσετε όσα θέλετε. Έτσι. Και αυτά είναι υπερπαράμετροι που λέγαμε. Είναι υπερπαράμετροι της συνέλιξης εδώ πέρα και το βάθος των φίλτρων. Αλλά αυτά γενικά είναι, βλέπετε ότι είναι ορίσματα στη συνάρτηση. Τα βάζετε εσείς. Κάποιο μπορεί αλλαγή εδώ πέρα στην αρχιτεκτονική του δικτύου, δηλαδή να πάω εδώ και προσθέσω, ξέρω εγώ, όχι εδώ, προσθέσω άλλο ένα τέτοιο layer από κάτω, να πάρω καλύτερη μετρική στο τέλος. Αλλά μπορεί να πρέπει να αλλάξω και τις υπερπαραμέτρους μετά. Λοιπόν, τώρα η άλλη μαγεία που ήρθε με το deep learning είναι το εξής, ότι η μεταφορά μάθησης. Είδαμε στην αρχιτεκτονική αυτή των convolutionals το εξής, ότι παίρνεις την είσοδο την εικόνα και στην έξοδο έχεις το επιθυμητό που θες να προβλέψεις την κατηγορία. Λοιπόν, οι μεγάλες ερευνητικές ομάδες τύπου Google, DeepMind κτλ. Έχουν τεράστια υπολογιστικά κέντρα και τεράστιες υπολογιστικές δυνατότητες και εκπαιδεύουν τεράστια convolutional neural networks. Τι σημαίνει εκπαιδεύω? Σημαίνει ότι μαθαίνω τα κατάλληλα βάρη ώστε να βρίσκει σωστά τις κατηγορίες, τα κατάλληλα βάρη του συνελεκτικού. Συγγνώμη. Ναι. Τα convolutional neural networks, τι πρέπει επεξεργασία κάνουν ουσιαστικά? Βασικά, όχι επεξεργασία. Το convolutional backbone, τι κάνει ώστε να διαφέρει από ένα απλό multilayer perceptron? Το? Τι κάνει αυτό το convolutional backbone που λέει, ώστε τι είδους επεξεργασία κάνει ώστε να είναι διαφορετικό από ένα απλό deep learning μοντέλο? Όχι, κάτσε, μπλέξαμε διάφορα. Η συνέλιξη είναι μια πράξη, η οποία δεν την ανέφερα για λόγους οικονομίας χρόνου. Είναι μια πράξη, είναι ένας πίνακας. Φαντάσου λοιπόν, αν θέλετε, κάτσε να σας δείξω τι είναι. Να σας δείξω τι είναι το convolution. Να λήξουμε το convolution. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό είναι το convolution. Αυτό είναι η είσοδό σου αριστερά, το input. Είναι η εικόνα σου. Δεν έχει σημασία ότι είναι άσχημη. Δεν είναι για την απλότητα του παραδείγματος. Υπάρχει μια υπερπαράμετρος που είναι το μέγεθος του φίλτρου. Εδώ έχω ένα φίλτρο 3x3. Τα κάνω σύντομα, έτσι δεν σας τα λέω. Είναι κάτω η εικόνα. Έτσι. Έχω λοιπόν ένα φίλτρο 3x3 και εδώ είναι οι τιμές που έχει το φίλτρο μου. Δηλαδή εδώ πέρα έχω απομονώσει την πρώτη περιοχή που είναι άσος 0, άσος 0,1,1, 1,0,1 και μου τη δείχνει εδώ πέρα. Έχω ένα φίλτρο που είναι των ιδίων διαστάσεων με την περιοχή που βλέπω και το οποίο έχει κάποιες τιμές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Η πράξη της συνέλιξης είναι element-wise πολλαπλασιασμός των στοιχείων που βρίσκονται πάνω από την ίδια θέση. 1x1, 2x0, 3x1, άθροισμα. 1x1, συν 2x0, συν 3x1, συν 4x0, συν 5x1 κτλ. Και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι μια τιμή, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι το 31 βγαίνει από το convolution. Τι γίνεται μετά? Στο επόμενο στάδιο, αυτό το τετραγωνάκι, το 3x3, μετατοπίζεται ένα βήμα δεξιά. Λοιπόν, και ξανακάνεις την πράξη με τον ίδιο πυρήνα. Θα βγάλει κάποια άλλη τιμή, την οποία θα την τοποθετήσεις δίπλα στο 31. Έτσι, άρα φτιάχνεις εδώ πέρα, φτιάχνεις κάποιες τιμές με βάση το τι έχει ο πυρήνα σου και τα βήματα που κάνεις. Λοιπόν, στα convolutional neural networks, αυτά που βλέπετε εδώ στον πυρήνα, τα μαθαίνει. Δηλαδή, είναι τιμές βαρών που με βάση το πόσο σφάλμα κάνει, τα μαθαίνει έτσι ώστε οι τιμές που θα παράγονται στα παραπάνω, αυτό είναι από το επόμενο convolutional επίπεδο, οι τιμές που θα παράγονται εδώ πάνω, όσο ανεβαίνουμε στην αρχιτεκτονική προς τα πάνω,
Άρα εδώ έχει φτιάξει με την πράξη της συνέλευσης κάποιες τιμές. Το ξανακάνει, το ξανακάνει, το ξανακάνει. Και στο τέλος καταλήγει με κάποιες τιμές εδώ πέρα που τις ισοπεδώνει και μετά τις συνδέει τέλος πάντων με άλλους νευρώνες και στο τέλος καταλήγει στις κατηγορίες που θέλει. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή μαθαίνει τα φίλτρα, προσέξτε τι συμβαίνει εδώ, ότι επειδή εδώ έχει μια συνάρτηση σφάλματος που του λέει πώς πρέπει να αλλάξει τα βάρη, το convolutions και τελικά πώς πρέπει να αλλάξει αυτά, τον σπρώχνει να βρει τα καλύτερα δυνατά, τις καλύτερες δυνατές τιμές. Τον σπρώχνει ο αλγόριθμός μας με κριτήριο το πόσο σφάλμα έχει στο dataset. Αν έχει κάτι πολύ λάθος, το πρέπει να διορθώσει τα βάρη εδώ μέσα. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι η Google, για να επανέλθω, έχει πολύ μεγάλα τέτοια νευρονικά δίκτυα και τα έχει εκπαιδεύσει σε 100.000 κατηγορίες τα βάρη αυτά. Τι σημαίνει αυτό όμως, ότι και έχουν, ας πούμε, εικόνες, η εικόνα τους που το εκπαιδεύσαν είναι 100x100 και όχι 28x28 όπως είναι η δικιά μου. Εντάξει, λοιπόν, έχει εκπαιδεύσει τα βάρη αυτά και τι σημαίνει έχει εκπαιδεύσει, σημαίνει ότι σε αυτό το πολύ μεγάλο dataset έχει καλό accuracy, ας πούμε, λέω τώρα εγώ. Έχει λοιπόν μάθει βάρη εδώ πέρα, τα οποία τι έχουν καταφέρει να κάνουν. Έχουν καταφέρει ουσιαστικά αυτό που προκαλεί η συνέλιξη είναι ότι στα παραπάνω, λέει, αυτή είναι η εικόνα, κατά την εφαρμογή της πράξης της συνέλιξης δημιουργούνται πίνακες χαρακτηριστικών, εξάγει μόνο του δηλαδή τα χαρακτηριστικά, τα οποία προσπαθούν να πιάσουν τα χαρακτηριστικά της εικόνας, τα οποία θα τον οδηγήσουν στο να μπορέσει να ξεχωρίσει επιτυχώς τι είναι μήλο και τι είναι αυτοκίνητο. Άρα το kernel δεν είναι κάποιο από τα κλασικά που χρησιμοποιούνται, βγαίνει από το νευρονικό δίκτυο. Όχι, δεν έχει σχέση το convolutional, είναι, εντάξει, εντάσσεται στα νευρονικά δίκτυα γιατί έχει βάρη, έτσι. Αλλά το γεγονός ότι αποτελείται από την πράξη της συνέλιξης, το πάει στην κατηγορία των convolutionals. Τα flat, τα feed-forward νευρονικά δίκτυα δεν έχουν convolutions, έχουν μόνο διανύσματα και επίπεδα από νευρώνες στη σειρά. Έτσι. Συνήθως κάνουμε ένα συνδυασμό. Έχουμε δηλαδή convolutional layers στην αρχή και στο τέλος έχουμε και layers από τύπου επίπεδα. Αυτό. Λοιπόν, και αυτό ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι ότι μας επιτρέπει να μειώσουμε τη διάσταση των διανυσμάτων. Αυτός ο πρώτος λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι ότι μας επιτρέπει να λειτουργούμε στις διαστάσεις της εικόνας, χωρίς να τη χρειαστεί να την κάνουμε flat. Μας επιτρέπει επίσης, δεν τον μπαίνω τώρα σε αυτό, να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα τρία επίπεδα των χρωμάτων της εικόνας. Έτσι. Ότι είναι αυτό. Και στη συνέχεια, αυτό που είπες είναι σωστό, δηλαδή άρα μας επιτρέπει να μην σπάσουμε την εικόνα σε διάνυσμα. Και το άλλο το πολύ σημαντικό είναι ότι είδατε το παράδειγμα, στο παράδειγμα του cancer, ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι, στο παράδειγμα του Wisconsin, του cancer που έδειξα στην αρχή, είδαμε ότι ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς το λένε, η περίμετρος αυτό κτλ. Αυτό ονομάζεται feature engineering, δηλαδή το engineering των χαρακτηριστικών. Αυτό το κάνει κάποιος expert. Αν έπρεπε να πάρεις μια έγχρωμη εικόνα και να τη δώσεις σε ένα παραδοσιακό νευρονικό δίκτυο, θα χρειαζόσουν και εκεί feature engineering. Δηλαδή, προτού έρθουν τα convolutionals, έπρεπε να φτιάξουμε διανύσματα, έτσι, διάσταση ένα επινή. Εκεί δεν το κάνουμε μόνο όπως το ξετύλιγμα που είπα εγώ, εκεί είχε πολλές γνώσεις από το computer vision που λέγανε ότι οι πρώτες 100 θέσεις θα είναι, ξέρω εγώ, το ιστόγραμμα χρώματος της εικόνας, αλλά flat. Αυτό, για να το φτιάξεις, σημαίνει ότι έχεις γνώσεις computer vision. Είναι πιο χρήσιμο να βάλεις το ιστόγραμμα χρώματος ως χαρακτηριστικό παρά την μπλουζάκι φοράει ο Γιώργος σήμερα ως χαρακτηριστικό, έτσι, θέλει γνώση. Άρα ένα δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται feature engineering, πετάς μέσα τις εικόνες απευθείας, δεν χρειάζεται καμία προεπεξεργασία. Και το άλλο είναι ότι με κάποιες, δεν είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι με κάποιες επιλογές που κάνουμε αρχιτεκτονικές, επειδή θα είχαμε ένα τεράστιο αριθμό παραμέτρων αν κρατούσαμε τις διαστάσεις, μικραίνουμε τις διαστάσεις της εικόνας, τα χ επί ψ, και μεγαλώνουμε το βάθος. Βλέπετε εδώ ότι η κύβη μου γενικά μικραίνει το χ και το ψ, αλλά γίνονται πιο μακρουλά παράλληλα επίπεδα, γιατί προσπαθώ να μάθω πιο υψηλού επίπεδου χαρακτηριστικά, θα σας το πω για τώρα. Και στο τέλος, φανταστείτε αυτό εδώ πέρα, το τελευταίο παραλληλόγραμμα, το πορτοκαλί, ότι είναι μέσα, γεμάτο με νευρώνες,
κάποιους σε είναι στη διεύθυνση χ, στη διεύθυνση ψ και αραδιασμένα επίπεδα πολλαπλά, ξέρω εγώ, 64. Άρα, όταν φτάσεις στο επίπεδο αυτό το flat εδώ, θα πρέπει να βάλεις βάρη από τον κάθε νευρώνα με κάθε νευρώνα που βρίσκεται μέσα σε αυτό το παραλληλεπίπεδο. Και αφού ας το κάνεις κάνω αυτό... μια ερώτηση. Ας πούμε, άμα εγώ χρησιμοποιήσω κάποιο φίλτρο για να βρω τη... να κάνω edge detection, θεωρείται feature engineering αυτό? Να κάνεις... Να κάνω edge detection στις φωτογραφίες μου. Όχι. Όχι. Το edge detection, αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση. Η πράξη της συνέλιξης, τα φίλτρα που λέμε, προέρχονται από το computer vision. Εκεί είχαμε filters convolution. Computer vision. Εκεί... Κάτσε, αν το βρω σωστά την εικόνα, θα σας το δείξω. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, είναι εξής διαφορά. Να το ένα παράδειγμα. Ας πούμε, αυτό δεν ξέρω τι το πέθηκα τώρα. Κρίνω στο στην τύχη ένα παράδειγμα. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν... Ας πούμε αυτό, έτσι, βλέπετε ότι έχω εφαρμόσει συνέλιξη πάνω στην αρχική εικόνα και μου έχει βρει κακμές, δεν ξέρω, είναι με βλακία λέω τώρα, έτσι. Αλλά βλέπετε τι έχει κάνει, η πράξη της συνέλιξης παράγει αυτό. Ποια είναι η μεγάλη, αυτό είναι κλασικό computer vision. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι fixed οι τιμές των φίλτρων. Δηλαδή λέγαμε ότι αν θες να κάνεις edge detection, εφάρμοσε συνέλιξη με αυτές τις τιμές για το φίλτρο. Η μαγεία στα convolutionals και στη μάθηση του μηχανικού μου τέτοιου είναι ότι αυτά θα τα μάθεις, δεν είναι δεδομένα και φιξαρισμένα. Θα τα μάθεις, θα μάθεις τις τιμές τέτοιες ώστε να επιτρέψουν στο δίκτυο να κάνει τι, να κάνει σωστό classification. Αυτή είναι η διαφορά με το computer vision. Από εκεί εμπνέονται, δηλαδή είναι γνωστό, αλλά δεν είχαμε σκεφτεί να τα βάλουμε ότι θα τα μάθουμε αυτά τα φίλτρα. Έτσι ώστε να φτιάχνουμε παραπάνω επίπεδα με χαρακτηριστικά. Κάνουν feature extraction, λοιπόν, γιατί στο επόμενο επίπεδο έχουν βγάλει κάποιες τιμές οι οποίες με βοηθάνε εμένα να κάνω σωστό classification. Οπότε μπορεί να τύχει με το δίκτυό μου να μάθει αυτή τη συμπεριφορά, να κάνει edge detection. Βέβαια, θα μάθει πολλά πράγματα, γιατί έχει πάρα πολλά φίλτρα. Μπορεί κάποιον να μάθει να αναγνωρίζει οριζόντιες γραμμούλες, άλλο να μάθει διαγώνιες. Θα κάνει μικροπράγματα, αλλά στα πάνω πιο πάνω επίπεδα μαθαίνει όλο και πιο abstract πράγματα. Κάποιες δουλειές με προσπάθεια οπτικοποίησης των τιμών, γιατί δεν είναι προφανές τι δείχνουν οι τιμές των convolutional στα πάνω επίπεδα, δείχνουν ότι έχει κάποιος έτσι ψυχεδελικά, θα το έλεγα, αναπαραστάσεις των φυσικών αντικειμένων. Δηλαδή αρχίζει να μοιάζει με μια ρόδα, αρχίζει να μοιάζει παραμορφωμένα αυτά, αλλά αντιστοιχεί σε αυτά. Έτσι, κάπως έτσι δουλεύει. Λοιπόν. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, παιδιά, είναι σωστές οι ερωτήσεις αυτές. Λοιπόν, η μαγεία λοιπόν εδώ είναι το εξής, ότι μπορούμε να κάνουμε transfer learning και θα το κάνετε και εσείς στο διαγωνισμό. Είναι το εξής, ότι ωραία, Google, ξέρω εγώ, έχεις μάθει αυτά τα φοβερά πράγματα με πάρα πολλά ώρες εκπαίδευσης. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Φέρε μου όλα τη μάθηση που έχεις, δηλαδή τα βάρη που έχεις μάθει. Ξέρω ότι είναι καλά βάρη, με την έννοια ότι πετυχαίνεις καλά αποτελέσματα σε ένα διαγωνισμό. Όμως, πρόβλημα. Εσύ δούλεψες με... Είχες μάθει με είσοδο 100x100, για παράδειγμα, και είχες 10.000 κατηγορίες. Εγώ έχω είσοδο 28x28 και 10 κατηγορίες. Πρόβλημα. Λοιπόν, τι γίνεται? Μπορείς να κάνεις μεταφορά μάθησης, φέρνεις τα βάρη από τα ενδιάμεσα επίπεδα όπως είναι μαθημένα από την Google, γιατί εσύ όταν μαθαίνεις τα βάρη σε ένα νευρονικό, ξεκινάς από τυχαίες τιμές και πας να βρεις τις τιμές των βαρών που είναι καλύτερες για το accuracy, ας πούμε. Αυτός τις φέρνει έτοιμες μετά την εκπαίδευση. Και τι κάνεις? Κόβεις τις ενώσεις της κάτω και τις τελευταίες ενώσεις και ενώνεις το 28x28 με το πρώτο convolutional layer και το τελευταίο flat επίπεδο με τις 10 κατηγορίες, ας πούμε. Και τώρα κάνεις εκπαίδευση έχοντας παγώσει τα ενδιάμεσα επίπεδα. Και του λες και εκπαιδεύεις μόνος προς τα βάρη. Τα τελευταία που έχουν αλλάξει, γιατί ήταν 10.000 και τώρα γίνανε 10. Και ήταν 100x100 και τώρα είναι 20x100. Έχεις να μάθεις ένα πολύ μικρό αριθμό βαρών, ενσωματώνοντας όλη τη γνώση του convolutional που έχει εκπαιδευτεί σε τεράστια δεδομένα. Έχεις κάνει λοιπόν transfer learning και μπορείς να φέρεις τη γνώση αυτού του συνελεκτικού να τη χρησιμοποιήσεις το πρόβλημά σου.
Λοιπόν, αυτό είναι killer τελείως, σαν feature. Εδώ λοιπόν φέρνω ένα VGG, ένα πολύ μεγάλο νευρονικό. Το βλέπετε, το έφερα, κάνει εδώ πέρα, φέρνει μέσα, φέρνει, βλέπετε, φέρνει από το TensorFlow, φέρνει τα VGG weights, φέρνει τα βάρη. Και του λέω ποιες είναι οι παράμετροι σου, μου λέει 14 εκατομμύρια παράμετροι, έχει μεγαλώσει το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και προσέξτε, το είχα ξεκινήσει το notebook πολύ νωρίτερα, έτσι, και αυτός ακόμα τρέχει εδώ πέρα. Κάνει σε κάθε epoch, κάνει 167 second, ενώ το προηγούμενο έκανε 2 second ανά epoch. Έτσι, δεν το έχω αφήσει να κάνει εδώ. Έχεις δικαίωμα να συνεχίσεις την εκπαίδευση και σε όλα τα, επίπεδα. Ή μπορείς να μάθεις μόνο το πρώτο και το τελευταίο, πολύ πιο οικονομικό. Εμείς στο διαγωνισμό δεν υπάρχει περίπτωση να εκπαιδεύσεις ολόκληρο τέτοιο. Ο τρόπος είναι transfer learning και μετά να εκπαιδεύεις μόνο την είσοδο και την έξοδο. Μπορείς να συνεχίσεις να εκπαιδεύεις όλο το δίκτυο, αλλά εκεί θα καείς. Πρέπει να έχεις το firepower της Google, έτσι. Λοιπόν, και εδώ να πω το εξής, ότι δεν αναφέρθηκα κακώς σε αυτό. Μάλλον θα το πω στον διαγωνισμό. Λοιπόν, θα πω και ένα τελευταίο κομμάτι σχετικό με τα που θα υπάρχει στο διαγωνισμό σχετικά με ακόμα πιο σύντομα αυτό. Μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα πούμε για το διαγωνισμό. Θα σας πάρω, επειδή ξεκινήσαμε και λίγο αργότερα, θα φτάσουμε μέχρι τις 8 και 4. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνω τώρα αυτό. Όχι, κλείω. Κάνσε. Λοιπόν. Είδαμε λοιπόν ότι είδαμε tabular δεδομένα ως είσοδο στους classifiers. Ένα πρόβλημα του διαγωνισμού θα είναι tabular δεδομένα. Είδαμε εικόνες ως είσοδο στα συνελληπτικά. Ένα δεύτερο task θα είναι εικόνες για συνελληπτικά. Και υπάρχει και άλλοι τύποι δεδομένων που μπορούμε να βάλουμε αναφέρομαι στα νευρονικά, λέγοντας αναφερόμενος στους ταξινομητές, γιατί είναι τα πιο συνηθισμένα και η κυρίαρχη κατηγορία πλέον στους ταξινομητές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να βάλεις, άλλα modes δεδομένων. Και ένα από αυτά, το οποίο υπάρχει ένα κομμάτι, είναι κείμενο. Βασικά, η κατεύθυνση στη μηχανική μάθηση, οι δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις, το ανέφερα στην παρουσίαση, οι δύο κυρίαρχες application areas είναι το computer vision και η φυσική επεξεργασία γλώσσας, natural language processing, NLP. Έτσι. Γιατί μοιάζει ότι είναι ο τρόποι που ανταλαμβανόμαστε κυρίως τον κόσμο, με το λόγο και με την αναγνώριση των πραγμάτων. Άρα, οι πολλές έρευνες στρέφονται προς αυτά τα δύο. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, θα αρχίσουμε να κάνουμε ένα καλό duplicate των εφιών συμπεριφορών που έχουμε εμείς. Δεν έχουμε βαθιά κατανόηση, έτσι, απλώς μπορούμε να επιτύχουμε παρόμοια πράγματα σε κάποιο βαθμό. Επειδή λοιπόν θα υπάρχει ένα κομμάτι, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα ένα από τα βασικά στοιχεία για το κομμάτι του κειμένου, γιατί θα μου πει κανείς, μέχρι τώρα είπες για αριθμούς, τι θα κάνω με τα κείμενα. Λοιπόν, έχεις λοιπόν ένα θέμα, πώς βάζεις κείμενα μέσα σε ένα νευρονικό. Λοιπόν, αυτό το κάνεις ως εξής. Το κάνεις διάνυσμα. Να δω τι μου χρειάζεται από εδώ. Όχι, δεν θα σας πω αυτό. Θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω απευθείας αυτό. Λοιπόν, σκεφτείτε ένα παράδειγμα ταξινόμησης με είσοδο κείμενα. Σου δίνουν κείμενα, δηλαδή αρχεία κειμένων. Μα, παίρνεις αυτό το κείμενο.
Έτσι. Αυτό μπορεί να το θεωρεί, εντάξει, είναι μια πρόταση. Στη γενική περίπτωση είναι να μπορεί να πει ένα κείμενο. Πρόβλημα ταξινόμησης με είσοδο κείμενα. Σου δίνω εγώ κείμενα από μια εφημερίδα, 100 κείμενα, και σου λέω ότι αυτά ανήκουν σε 10 κατηγορίες. Αθλητικά, πολιτισμός, πολιτική. Πώς μπορείς εσύ να φτιάξεις ένα ταξινομητή που να αντιλαμβάνεται γιατί μιλάει ένα κείμενο, έτσι, ένα νέο πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε κάποιο είδους εξαγωγή χαρακτηριστικών, γιατί έχουμε, δεν είναι κατάλληλα, γιατί είμαστε να μπούμε στο, πρέπει να μπούμε στο μηχάνημά μας, θέλουμε αριθμούς. Λοιπόν, ο παραδοσιακός τρόπος που το κάνουμε είναι ο εξής, να τα μπορέσουμε να τα βάλουμε στο μηχάνημα. Κάτσε να βρω ένα καλό. Μάλιστα. Είναι αυτό. Ότι τι κάνουμε. Πάμε και βλέπουμε στη συλλογή μας. Η συλλογή μας είναι το σύνολο των κειμένων. Πάμε και βλέπουμε. Βρίσκουμε όλες τις μοναδικές λέξεις. Έστω ότι το κείμενό μου έχω δύο κείμενα τα οποία έχουν μόνο τις λέξεις αυτές. Rome, Paris, France. Όχι, δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό. Θεραπεία. Λοιπόν, ίσως αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάνεις αυτό. Ας πούμε ότι εμφανίζονται αυτές οι πέντε μοναδικές λέξεις. Δεν μας νοιάζει συχνότητα εμφάνισή τους. Τι κάνεις. Αν η συλλογή μου περιλαμβάνει 10.000 μοναδικές λέξεις, το και, το ως, το ποιος, αυτός, η μπάλα, η πολιτική, όλα αυτά είναι μοναδικές λέξεις. Πας και φτιάχνεις ένα διάνυσμα μεγέθους όσο οι μοναδικές εμφανίσεις των λέξεων και πας και βάζεις έναν άσο, βάζεις έναν άσο στη θέση, η κάθε λέξη αντιστοιχεί σε μία θέση στο διάνυσμα και αν θες να την αναπαραστήσεις διανυσματικά, βάζεις έναν άσο στη θέση που της αντιστοιχεί και μηδέν στις υπόλοιπες θέσεις. Έτσι. Λοιπόν, άρα αν το κάνεις αυτό, έχεις ένα διάνυσμα διαστάσεων, ας πούμε, το ονομάζουμε λεξιλόγιο, vocabulary. Διαστάσεων νη, είναι ένα διάνυσμα νη, που κάθε λέξη αναπαρίσταται σε ένα διανυσματικό χώρο ως ένα πολύ αραιό διάνυσμα, με έναν άσο στη θέση που της αντιστοιχεί και μηδέν στα υπόλοιπα. Και θα μπορούσες, για παράδειγμα, ένα κείμενο να πηγαίνεις και να παίρνεις κάθε λέξη, να πηγαίνεις και να παίρνεις κάθε λέξη του κειμένου, έτσι, κάτσε να βρω ένα κείμενο, παιδί μου. Θα πάω σε αυτό το κείμενο που βρήκα εδώ. Εδώ, έχω το Reuters χρησιμοποιείται. Ένα κείμενο. Θα μπορούσε λοιπόν να πεις ότι αυτό το κείμενο εδώ έρχεται η πρώτη λέξη, που είναι το. Παίρνεις ένα διάνυσμα που έχει έναν άσο στη θέση που αντιστοιχεί στο το. Έρχεται η λέξη Reuters. Παίρνεις έναν άσο, ένα καινούριο διάνυσμα που έχει έναν άσο στη θέση που είναι το Reuters. Έτσι. Και τι μπορείς να κάνεις. Ας πούμε ότι μπορείς να προσθέσεις όλα αυτά τα ισομική διανύσματα. Άρα, αν φτιάξεις ένα τέτοιο, θα σου προκύψει ένα διάνυσμα διαστάσεων νη, όπου αναμένεις ότι ένα κείμενο που μιλάει για μπάλα, για αθλητικά, στη θέση που είναι η μπάλα, θα έχει συσσωρεύσει περισσότερες εμφανίσεις. Έτσι. Ένα άλλο που μιλάει για πολιτική, στη θέση που αντιστοιχεί στον πρόεδρο του διανύσματος, θα έχει μεγαλύτερες τιμές. Άρα, αν επιστρέψεις στο αρχικό παράδειγμα, θα έχεις δώσει ένα διάνυσμα διαστάσεων νη στον ταξινομητή, ο οποίος κάπως θα έχει μεγαλύτερες τιμές, ας πούμε, στα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν, σας το λέω στην πιο απλή δυνατή μορφή του, που αντιστοιχούν στις λέξεις που συνήθως περιέχονται στα κείμενα για την μπάλα και είτε στα κείμενα για την πολιτική. Γιατί πρέπει να του δώσεις χαρακτηριστικά καλά για να μπορέσει να δουλέψει ο ταξινομητής. Ξαναλέω ότι αν αντί να του κάνω αυτό, του δώσω εγώ την μπλουζάκι φοράω σήμερα, όσο καλό μοντέλο και να είναι, όσο και deep μοντέλο να είναι, δεν θα κάνει τίποτα, έτσι. Βέβαια, εδώ δεν είναι, λοιπόν.
Άρα αυτό λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω γι' αυτό, αυτό είναι η διανυσματική αναπαράσταση των κειμένων και πάλι είμαστε στην ίδια περίπτωση. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι το βοκαμπουλάρι σου έχει διαστάσεις 10.000, έτσι, και έχει κάποιες τιμές σε κάθε θέση που αντιστοιχεί σε κάθε λέξη, είναι ένα κείμενο, είναι ένα σημείο, είναι ένα σημείο σε έναν μεγάλο χώρο διαστάσεων, έτσι, όπου πολλών διαστάσεων, όπου κάθε άξονας είναι μία λέξη. Έτσι. Άρα, στην πραγματικότητα βλέπετε εδώ λέξεις και το κείμενο θα αναπαρασταθεί πάλι σαν ένα σημείο, σαν ένα χαρακτηριστικό. Οπότε ισχύουν όλα όσα λέγαμε για ταξινομητές με εξαγωγή χαρακτηριστικών. Άρα, κρατάμε από εδώ αναπαράσταση διανυσματική. Λέγεται, αυτή η αναπαράσταση λέγεται one hot. One hot σημαίνει ότι βάζω μηδενικά σε όλους τους υπόλοιπους και μόνο άσω εκεί που εμφανίζομαι. Και θα κλείσω το κομμάτι του deep learning και όλο αυτό το βαρύ πράγμα με ότι πλέον στο deep learning, αυτό είναι το παλιό μοντέλο, το one hot encoding. Το deep learning άλλαξε το μοντέλο αναπαράστασης των κειμένων. Θα σας δίνω ένα θέμα εδώ πέρα. Εδώ έχω ένα παράδειγμα. Προσέξτε τις δύο προτάσεις. Ο Ομπάμα speaks to the media in Illinois. Ωραία. The president addresses the process in Chicago. Okay. Στην διανυσματική μου αναπαράσταση, έχω φτιάξει ένα μεγάλο διάνυσμα, one hot, όπου ο Ομπάμα είναι άσος εδώ. Ο president είναι ένας άσος σε μια άλλη θέση, γιατί είναι άλλη λέξη. Έτσι. Αρχίζω να βλέπω προβλήματα, γιατί ας πούμε ότι ήταν περίπου ήταν πρόεδρος ο Ομπάμα. Γιατί αν θεωρήσεις, ας πούμε, ότι θα ήθελες να πλησιάσεις τον Ομπάμα στον president, θα ήθελες αυτά να σου δίνουν κάτι, αν πάρεις εσωτερικό γινόμενο. Είπαμε ότι είναι διανύσματα και ότι είναι σημεία. Έτσι. Άρα το εσωτερικό γινόμενο θα ήθελες εγώ να δίνει κάτι, κάποια τιμή. Όμως, επειδή είναι άσοι σε διαφορετικές θέσεις, δίνει μηδέν. Μειονέκτημα του one hot μοντέλου. Δηλαδή, αυτές οι δύο προτάσεις λένε ακριβώς το ίδιο, έτσι, αλλά αν πάρεις τα διανύσματά τους και τα πολλαπλασιάσεις, δεν σου πιάνε την ομοιότητα των δύο. Γιατί έχουν άλλες εμφανίσεις λέξεων που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα βασικό πρόβλημα του one hot. Και αυτό που θα θέλαμε είναι ότι αυτό το μεγάλο διάνυσμα, το βίντεο vocabulary, το μεγάλο διάνυσμα διαστάσεων μη, μπορούμε να το κάνουμε σε κάτι που να είναι μικρότερο, πολύ μικρότερο, μη διαστάσεων μη, που να είναι όμως πυκνό. Να είναι πυκνό για να μπορούμε να βρίσκουμε συσχετήσεις και με άλλες λέξεις και να είναι πυκνό, να είναι μικρότερο και θα θέλαμε παρόμοιες λέξεις να είναι κοντά σε αυτόν τον διανυσματικό χώρο και όχι το ένα αλλού και το άλλο αλλού, γιατί είναι σχετικές λέξεις. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος αυτόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο τρόπος αυτός βασίζεται πάλι στα νευρονικά δίκτυα και ο τρόπος αυτός είναι το εξής. Εδώ έχει ένα παράδειγμα. Συμφωνούμε ότι κάθε λέξη από αυτές ξεκινάμε ότι είναι ένα one hot αρχικά, διαστάσεων μεγάλων. Ο Πελέ, ο Νεϊμάρ κτλ. Στόχος μου είναι η λέξη Νεϊμάρ αυτή τη στιγμή. Μη σας απασχολεί τι θα πει στόχος. Και θεωρώ και ένα context. Τέσσερις λέξεις, πέντε λέξεις πίσω από τον Νεϊμάρ και πέντε λέξεις μετά. Okay. Λοιπόν, προσέξτε τι κάνω χονδρικά. Αυτό είναι ένα νευρονικό δίκτυο. Στην έξοδό του έχει διαστάσεις V, ως το vocabulary. Στην είσοδό του έχει διαστάσεις V, πάλι, ως το one hot encoding. Πάω και βάζω τις προηγούμενες τέσσερις λέξεις από το Neymar, τους άσους εκεί που τους αντιστοιχούν. Και για τις τέσσερις λέξεις μετά βάζω άσους εκεί που υπάρχουν, που τους αντιστοιχούν. Άρα έχω κάποιους άσους, μηδενικά κτλ. Εδώ έχει νευρώνες, εδώ έχει νευρώνες, οι οποίοι είναι διαστάσεων μικρότερων μεταξύ 100 και 1000. Πολύ τυπικά, ας πούμε, το vocabulary μπορεί να είναι 20.000. Το μη, λοιπόν, είναι
οι διαστάσεις του εμφυτεύματος, του embedding, βάζω αυτή την έννοια που λέμε. Και επίσης συνδέονται αυτά τα νευρώνες, συνδέονται με βάρη με την έξοδο. Και τι γίνεται. Του λέω, όταν η είσοδος είναι αυτή, όταν το context είναι αυτό του Neymar, εγώ θέλω εδώ στην έξοδο να ανάβει, να βγάζει έξοδο μόνο ο νευρώνας στις διαστάσεις V που αντιστοιχεί στο Neymar. Δηλαδή, δεν μπαίνει στην είσοδο. Δηλαδή, όταν το context είναι αυτό που συνήθως βλέπεις για τον Neymar, να κάνει flash στο Neymar. Φυσικά αυτό το κάνεις για άπειρες, όχι άπειρες, για πολύ μεγάλο όγκο προτάσεων και με τεχνικές που δεν μας ενδιαφέρουν τώρα, μαθαίνεις τα βάρη εδώ πέρα στο σύστημα. Και τώρα τι κάνεις. Βγάζεις αυτό, έχεις μάθει τα βάρη που συνδέουν. Αυτές οι νευρώνες είναι 300, ας πούμε, εδώ πέρα. Η είσοδό σου ήταν 20.000 εδώ πέρα. Έχεις μάθει τιμές για αυτά τα βάρη. Κάθε σημείο συνδέεται, κάθε σημείο της εισόδου συνδέεται με βάρη με τους 300 νευρώνες. Και πας και βάζεις έναν άσο στο σημείο που είναι ο Neymar τώρα και ενεργοποιούνται οι νευρώνες και σου δίνουν 300 βάρη. Αυτά που αντιστοιχούν στην ενεργοποίηση αυτή. Και άρα δημιουργείται έτσι ένα διάνυσμα πυκνό, το οποίο έχει συλλάβει μέσα του όλο το context στο οποίο εμφανίζεται ο Neymar. Και το κόλπο σε αυτό είναι ότι λέξεις όπως το President και το Obama και τα λοιπά θα εμφανίζονται κοντά. Και μάλιστα υπάρχει και τρόπος να κάνεις και πράξεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα δείτε στο πρόβλημα που σχετίζεται με text, θα δείτε embeddings. Τα embeddings είναι αυτά, αναπαραστάσεις πυκνές που έχουν γίνει μέσω βαθιών νευρονικών δικτύων, τις οποίες εσείς μπορείτε να τις πάρετε έτοιμες. Δηλαδή, αν πετύχω τη λέξη Obama, στο διαγωνισμό θα σου δίνει έτοιμο το embedding. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει έξυπνα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλο για αυτά. Κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τέταρτο και μπαίνουμε στον διαγωνισμό μετά. Εντάξει, άρα τα ξαναλέμε στις και μισή.
Πριν ξεκινήσουμε ξανά, θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Mm-hmm. Ποιος ήταν που μας είπε πως δεν έχει λάβει το email? Ωραία. Μπορείς να στείλεις ξανά στο istekelsiathens το ονοματεπώνυμό σου και το email σου για να το ξαναστείλω. Τέλεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, μ' ακούτε έτσι. Λοιπόν, μια τελευταία μόνο τεχνική είναι, επειδή δεν την ανέφερα και είναι σημαντική και περνάμε αμέσως στο κάγκλ, είναι, θυμάστε αυτά τα βαλάκια που λέγαμε, που ψάχνεις να βρεις πώς να τα διαχωρίσεις. Υπάρχει ένα θέμα κατά την εκπαίδευση, ότι εάν εκπαιδεύσεις λίγο τον ταξινομητή, έχεις κάνει υποεκπαίδευση, underfitting, που λέμε. Δηλαδή, είναι κάπως, τώρα για να σου το πω τεχνικά, κάπως δεν έχει αρκετή διακύμανση το σύνορο της απόφασης. Αν κάπου ενδιάμεσα βρεις τη σωστή, κατά την εκπαίδευση, βρεις μια καμπύλη τέτοια, προσέξτε τι έχει γίνει εδώ, έχει διαχωρίσει, αλλά έχει και λίγο σφάλμα. Θα μπορούσε κανείς να πει, γιατί να σταματήσω εκεί. Αυτό είναι το καλό, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί να μην το πάω εδώ, που είναι, βλέπετε ότι τα έχω διαχωρίσει όλα. Αυτό είναι το overfitting. Αυτό τι πρόβλημα έχει, είναι ότι όταν το κάνεις κατά την εκπαίδευση και πάρεις πολύ καλή μετρική κατά την εκπαίδευση, τι συμβαίνει? Δημιουργεί μια πολύπλοκη επιφάνεια απόφασης, η οποία δεν γενικεύει σωστά. Γιατί αυτό, σαν σύνορο απόφασης, όπως βλέπετε, έχει μια προβλεψιμότητα. Έτσι. Μπορούμε να το φανταστούμε πώς γενικεύει. Αυτό είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ προσαρμοσμένο στα δεδομένα εκπαίδευσης. Είναι ένα πολύ, πολύ σύνηθες, ένα βασικό πρόβλημα στην κατά την εκπαίδευση, είναι το overfitting, η υπερεκπαίδευση, την οποία την ελέγχουμε με διάφορους τρόπους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο που θα αναφέρω, γιατί μπορώ να το αναφέρω και μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Kaggle. Λοιπόν, το Kaggle είναι πρωτίστως μια πλατφόρμα διαγωνισμών μηχανικής μάθησης. Αν πάει κανείς εδώ στο Competitions, βλέπει διάφορους διαγωνισμούς. Υπάρχουν διαγωνισμοί οι οποίοι είναι όπως αυτούς που κάνουμε εμείς για το κέφι μας, άλλοι που είναι για έρευνα, άλλοι κτλ. Είναι σημαντική πλατφόρμα για την έρευνα γενικότερα, γιατί έχει επίσης και πολύ σημαντικούς διαγωνισμούς μηχανικής μάθησης, όπου όπως βλέπετε έχει και χρηματικά έπαθλα. Και αυτά δεν είναι τα μεγαλύτερα που βλέπετε, έχει πολύ μεγαλύτερα. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι η ιδέα τους? Σου λένε ότι εγώ είμαι τώρα το τάδε πανεπιστήμιο ή το τάδε εταιρεία και ψάχνω μια λύση σε ένα πρόβλημα μηχανικής μάθησης. Και ανοίγω ένα διαγωνισμό. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι τα ετικέτες κτλ. Και μπαίνουν ομάδες από πανεπιστήμια, από αυτό κτλ, διάφορα, και δοκιμάζονται. Και στο τέλος, οι νικητές ουσιαστικά ανταμείβονται με το βραβείο, και τι έχουν προσφέρει? Έχουν προσφέρει τον κώδικά τους. Στα αλήθεια, έχουν προσφέρει τη λύση που βρήκανε το πρόβλημα. Δηλαδή, τι ταξινομητή βρήκατε? Ποιες είναι οι υπερπαράμετροι? Φέρ' τον εδώ, θα τον χρησιμοποιήσω τώρα να κάνω τη δουλειά μου. Κάπως έτσι πάει στα paid competitions. Λοιπόν, άρα είναι φτιαγμένο γύρω από τους διαγωνισμούς. Και για να κάνεις διαγωνισμούς χρειάζεσαι αυτά που είδαμε προηγουμένως. Χρειάζεσαι datasets. Έτσι. Εδώ μπορείς να δεις μόνο dataset. Αυτά είναι σκέτα dataset. Εδώ είναι διαγωνισμοί, εδώ είναι dataset. Και εδώ είναι κώδικας. Κώδικας είναι οι πυρήνες. Αυτά είναι τα notebooks που είδαμε προηγουμένως. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι υπάρχοντα notebooks. Και εδώ είναι notebooks που φτιάχνεις τα δικά σου, ας πούμε. Έτσι, εγώ διάφορα εδώ πέρα που τα ξεκινάω, τα παρατάω, κάνω διάφορα. Λοιπόν,
στα άμπιτε, στα competitions, ας βάλω ένα, να δούμε ένα competition. Ένα διάσημο competition είναι ο Τιτανικός. Είναι ένα πολύ εύκολο πρόβλημα μηχανικής μάθησης. Και εδώ βλέπουμε μια σελίδα διαγωνισμού. Έτσι θα είναι και κάθε ένα από τα τρία task τα οποία θα λύσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι αποτελείται από overview, γενικές πληροφορίες. Τα δεδομένα, σου περιγράφει τι είναι τα δεδομένα με τα οποία ασχολείσαι. Βλέπετε, είναι τα διανυσματάκια και τα λοιπά που βλέπουμε. Λοιπόν, και ήδη η κάθε ομάδα από εσάς θα έχει θα είναι διαθέσιμα μάλλον σε κάθε task τρία τέτοια αρχεία. Ένα train CSV, ένα train, separated values, ένα test CSV και το gender και μια τυπική υποβολή. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Το train CSV, το αρχείο train που θα έχετε, θα είναι το αρχείο, όχι αυτό, αυτό το αρχείο το γνωστό που έχετε όλα τα, θα έχετε όλα τα χαρακτηριστικά. Θα σας δίνει και τα χαρακτηριστικά και τις ετικέτες. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί θα χρησιμοποιείτε το train λοιπόν για να κάνετε εκπαίδευση. Έτσι, θα υπάρχουν περιγραφές, τι είναι τα χαρακτηριστικά, τι είναι αυτά κτλ. Εκπαίδευση του συστήματος. Και στη συνέχεια, μέσα στο notebook, θα σας το δείξω αυτό, θα πρέπει, για να μπορείτε να κάνετε ένα submission, μια υποβολή στον διαγωνισμό και να πάρετε ένα score, θα πρέπει να πάρετε τα δεδομένα του test CSV, που όμως εδώ το test CSV σας δίνεται χωρίς τις ετικέτες. Έτσι. Λοιπόν, άρα εσείς έχετε μάθει να προβλέπετε την κλάση με το train και ο διαγωνισμός σας δίνει ένα test CSV που έχει μόνο τα χαρακτηριστικά, από εδώ και πέρα. Και σας λέει κάνε προβλέψεις. Σου δίνω 100 νέα δείγματα. Έχεις υποτίθεται μάθει, κάνε μου μια πρόβλεψη. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, τι είναι, καλοήθης, κακοήθης. Okay. Και τι γίνεται τώρα? Εγώ από πίσω ξέρω τις αληθινές ετικέτες. Εσύ υποβάλλεις τις προβλέψεις σου, δηλαδή μου λες, εγώ παίρνεις αυτά ως είσοδο, εντάξει, τα χαρακτηριστικά, μάλλον παίρνεις, έχεις εκπαιδεύσει τον ταξινομητή, παίρνεις, αυτό είναι ένα δείγμα του test set καινούριο και μου λες, κάνω την πρόβλεψη ότι το δείγμα με ID αυτό είναι καλοήθες. Εντάξει. Ωραία. Εγώ όμως από πίσω, η πλατφόρμα από πίσω έχει τις αληθινές ετικέτες, οπότε σε κάθε submission που κάνεις πάει και υπολογίζει τι έχεις πετύχει σωστά και τι έχεις πετύχει λάθος. Αυτή είναι το βασικό concept. Οπότε, ανάλογα που κάνεις κάθε φορά submission, εμφανίζεις μια τιμή στο leaderboard. Εδώ το μετρική είναι το accuracy, είναι ένα πολύ εύκολο πρόβλημα, δηλαδή λύνεται πλήρως το τιτανικός. Έτσι, και παίρνεις μια τιμή που είναι το υψηλότερο σκορ σου και πόσα submission έκανες για να φτάσεις εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχω, δεν έχω. Λοιπόν, έχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο περιγράφει τους κανόνες του κάθε διαγωνισμού, που σου λέει πόσα submission μπορείς να κάνεις, πόσα τι μέγεθος μπορεί να έχουν εικόνες κτλ. Το leaderboard το είπα. Το discussion είναι discussion και έχεις και code. Έτσι. Εδώ το code είναι notebooks όπου μπορείς να δουλέψεις, να πάρεις τα δεδομένα του διαγωνισμού, να μάθεις το σύστημά σου, να προβλέψεις τι είναι το test και να υποβάλεις τις προβλέψεις σου στο διαγωνισμό για να σε βαθμολογήσει. Λοιπόν, άρα αν είσαι μέσα στο διαγωνισμό μπορείς να πατήσεις new notebook, ας πούμε εδώ πέρα.
Εδώ μου έφτιαξε ένα κενό notebook που εγώ καλούμε να φτιάξω κώδικα. Κοιτάξτε όμως τι έχει κάνει. Έχει εδώ, με έχει συνδέσει απευθείας με τα δεδομένα του Τιτανικού. Δηλαδή, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο παράξενο input-output αρχείων. Αν τρέξω αυτό το κελί, θα μου φέρει, τέλος πάντων, θα μου δώσει τα... θα μου πει ότι είναι διαθέσιμο. Καθίστε, δεν θέλω αυτό. Θα σας δείξω ένα άλλο note. Λοιπόν, αυτό είναι, είναι ο σκελετός του πρώτου task του διαγωνισμού και θα τον δούμε μαζί πώς γίνεται. Όταν γυρίζει, στριφογυρίζει έτσι, σημαίνει ότι πάει να το εκτελέσει. Καμιά φορά αργεί γιατί είναι virtual machines και τα χειρίζονται, κάνει allocation memory κτλ. Κάτσε να δω αν θα το βοηθήσει να τρέξω και το δεύτερο. Όσο το σκέφτεται αυτός, να σας δείξω και κάποια άλλα πράγματα. Επειδή είναι μια εικονική μηχανή, αυτό το πράγμα ουσιαστικά είναι, τρέχεται πάνω σε ένα υπολογιστή εικονικό. Άρα έχετε από κάτω από το notebook, έχει directories και τα λοιπά. Εσείς, το notebook βρίσκεται μέσα στο directory Kaggle Working. Εντάξει. Το input του διαγωνισμού, δηλαδή οι πίνακες train, test και το sample submission βρίσκονται στο Kaggle input, παράλληλα δηλαδή, στο ίδιο ύψος με το working. Εδώ κάτω είναι τα settings, είναι τη γλώσσα χρησιμοποιείς, αφήνουμε Python, και εδώ είναι το accelerator. Εδώ μπορείτε στα προβλήματα deep learning να ανοίξετε τις GPU. Έτσι, έχετε, νομίζω, ο καθένας έχει 36 ώρες GPU διαθέσιμες την εβδομάδα, οπότε είναι υπεραρκετές για το διαγωνισμό. GPU θα βάλετε και όχι TPU. Τα TPU έχουν κάποιους Tensor Processing Units, είναι για deep learning εξειδικευμένα, απλώς έχουν κάποια ειδικά στοιχεία προγραμματισμού που θα μας δυσκολέψουν. Τα υπόλοιπα εδώ είναι ότι καθώς αυτό το πράγμα τρέχει, εδώ μπορείς να το διακόψεις ή να το ανανεώσεις, έτσι, να το κάνεις restart μάλλον. Οι δείκτες αυτοί σου δείχνουν τη χρήση του δίσκου, τη CPU και της μνήμης. Έτσι, και εδώ ήταν αυτά που χρησιμοποίησα πριν, να κατεβάσεις το notebook, να το ανεβάσεις κτλ. Εδώ είναι ο τρόπος που ελέγχουμε την εκτέλεση του προγράμματος, που... Μπορώ να του πω να τρέξει ένα κελί, αλλά μπορώ να του πω να τα τρέξει all. Δηλαδή να τρέξει από κάτω, από πάνω μέχρι κάτω όλο το notebook. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ. Ναι, ότι... έλα, παιδί μου, και εσύ. Να σας δείξω κάτι άλλο όσο κάνει αυτό σε αυτά τα πράγματα. Ότι...
σώπα έτριξε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Θα έχει λοιπόν, θα σας δίνετε ένα, θα υπάρχει σε κάθε διαγωνισμό ένα τέτοιο έτοιμο notebook, εντάξει, το οποίο θα σας φέρνει μέσα τα δεδομένα του προβλήματος. Βλέπετε, εδώ διαβάζω τους πίνακες. Ωραία. Το πάθημα εδώ, διαβάζω τους πίνακες και βλέπω ότι εδώ βλέπω τις πρώτες γραμμές του προβλήματός μου. Εντάξει, προσέξτε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πρόβλημα που θα κάνουμε ουσιαστικά. Είναι, το πρώτο είναι που βλέπετε είναι το train data και το δεύτερο είναι το test data. Στην πρώτη κολόνα, το 0 εδώ, είναι το μοναδικό ID καθιδείγματος. Είναι άλλα τα ID εδώ, άλλα εδώ, μοναδικά, είναι παντού. Στο training set, στην κολόνα 1, έχεις την ετικέτα, 0 ή 1. Και τα υπόλοιπα είναι τα χαρακτηριστικά. Άρα με αυτό εκπαιδεύεις. Και υπάρχει και ένα, το test data που σας το δίνουμε, είναι αυτός ο πίνακας, το test CSV, ο οποίος όμως δεν υπάρχει κολόνα αυτή. Βλέπετε ότι δεν είναι με μηδενικά και άσους. Δηλαδή κάτσε να το κάνω έτσι. Όχι, ούτε τώρα έχει βάλει. Λοιπόν, βλέπετε όμως ότι αυτή η κολόνα είναι, απουσιάζει τις ετικέτες. Και τι έχει εδώ. Εδώ έχει IDs. Οπότε, εσείς τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να φτιάξετε, να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά, να τα βάλετε ως είσοδο στον ταξινομητή που θα μάθετε με το training εδώ και να σας βγάλει 0 ή 1 σε αυτή την κολόνα. Και η υποβολή που κάνετε ουσιαστικά είναι τα ID του test set και δίπλα η πρόβλεψή σας. Ένα μικρό αρχείο που είναι έτσι. Το Q72 είναι 0, το Q27 βγάλαμε 1 και αυτό κτλ. Η πλατφόρμα από πίσω θα πάει να συγκρίνει τι έχετε προβλέψει και θα βγάλει ένα score. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σας λέω εδώ ότι θα είναι σε γενικές γραμμές έτοιμα. Οπότε βλέπετε εδώ, από εδώ και πέρα, ορίζουμε και εκπαιδεύουμε ένα ταξινομητή. Να το, τα είδαμε, train test split. Κοιτάξτε τι κάνω. Πάω και δουλεύω, φτιάχνω ένα τεστ μέσα από τα δεδομένα του training set. Γιατί μόνο εδώ έχω ετικέτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις για αξιολόγηση του συστήματός σου το test data, γιατί δεν υπάρχουν ετικέτες εδώ πέρα. Αυτό είναι μόνο για να κάνει submission. Δηλαδή, αφού εκπαιδευτεί το σύστημα, επαναλαμβάνω, θα πάρει ως είσοδο τα χαρακτηριστικά του test data, θα κάνει προβλέψεις και θα φτιάξει ένα αρχιάκι. Το δείγμα Q72 UDB είναι 1, το άλλο είναι 0. Και θα είναι ένα δικόλωνο ουσιαστικά αρχείο CSV που θα είναι ID πρόβλεψη. ID πρόβλεψη. Έτσι. Λοιπόν, άρα χωρίζω το training set μου, το χρησιμοποιώ για να φτιάξω δεδομένα εκπαίδευση. Φέρνω ένα classifier, το decision tree. Δεν το φέρνω πολύ απλά. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, η μετρική εδώ θα είναι η macro average. Εδώ έχει πιάσει F1 της macro average, 0,74. Άρα, εσείς κάνοντας πειράματα εδώ πέρα, ξέρετε τι πιάνετε σε σχέση με το διαγωνισμό, έτσι, με ένα πολύ απλό τέτοιο. Και αφού λοιπόν αλλάξετε και παίξετε με τον ταξινομητή σας εδώ πέρα, αλλάξετε μοντέλα, δοκιμάστε παραμέτρους, κοιτάξετε ίντερνετ, κάνετε ό,τι θέλετε, με στόχο να βελτιώνετε αυτό, λέτε, όπα, εδώ τον έχω φτιάξει καλά, έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά που τον ορίζεις διαφορετικά εδώ, έτσι, είναι ένας διαφορετικός ταξινομητής. Εδώ δεν έχω καθόλου παραμέτρους μέσα. Θα μπορούσε να είναι το κάπα του KNN και θα χρειαστεί και grid search να βρεις τα καλύτερα κάπα κτλ. Άρα, θα παίρνεις εδώ predictions και θα πρέπει να σημειώνετε. Σας συνιστώ επίσης τώρα να έχετε ενδεχομένως και χαρτί και μολύβι να σημειώνετε τις δοκιμές, τι κάνετε κτλ. Γιατί θα είναι πολλά τα μοντέλα και οι δοκιμές. Έτσι, λοιπόν, άρα το μάθατε και πες, ξέρω εγώ ότι δεν έχω κάνει τίποτα, έτσι, είναι αρχικοποιημένο απλώς. Λοιπόν, καταλήγω ότι αυτός ο CLF, δηλαδή θα μπορούσατε να ορίσετε έναν CLF ίσον Tree Decision Tree Classifier, δεν έχει κάπα αυτός ο classifier, αλλά κάπα, ας πούμε, για τώρα κάπα ίσον έναν. Και έναν
CLF2, KSON5. Έτσι. Οπότε μετά να φτιάχνετε predictions 1 και predictions 2 και να χρησιμοποιείτε τον CLF1 και τον CLF5. Θα κάνετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε αυτά. Καταλήγετε λοιπόν στον καλύτερο και τρέχοντας αυτή τη γραμμή, τι κάνετε. Ενώ εδώ τα predictions σας βλέπετε τι είναι. Είναι, έχω σπάσει τα δεδομένα του πίνακα train CSV, τα έχω κάνει heat train και... και heat test, δηλαδή τα χαρακτηριστικά για το training set από το, που έσπασα το, τα δεδομένα εκπαίδευσης και αυτό που θεώρησα ως δεδομένα ελέγχου μέσα από τα δεδομένα αυτού του πίνακα, του train file, γιατί μόνο αυτός έχει ετικέτες. Έχω εδώ δηλαδή, πήρα μέχρι το 97 τα πήρα και τα έκανα training set και τα άλλα τα θεωρώ test set. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά, το επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουν ετικέτες. Λοιπόν, άρα εδώ, μέχρι εδώ, βρήκα το καλύτερο μοντέλο κάνοντας αυτό το διαχωρισμό train test μέσα στα δεδομένα train και κατέληξα. Οπότε τώρα παίρνω τα test features, που τα test features δεν είναι πια, είναι αυτά πλέον. Είναι τα χαρακτηριστικά του test set. Άρα ο ταξινομητής θα μου παράξει μια πρόβλεψη με βάση τον καλύτερο, με τον ταξινομητή που διάλεξα το μοντέλο, το CLF εδώ. Για κάθε γραμμή, για κάθε δείγμα εδώ πέρα, θα μου βγάλει μια πρόβλεψη. 1-0, 1-0 κτλ. Εντάξει. Σημειώστε λίγο αυτό, ότι εδώ πέτυχα 0,74. Θα το δούμε μετά. Κάνω λοιπόν τα final predictions μου. Αυτά πάνε για υποβολή. Οι υποβολές είναι περιορισμένες. Ακόμα δεν έχει καταλήξει στο πόσο θα είναι. Για να μην κάνεις κατάχρηση διαρκώς. Θα είναι τους τύπου 5-10, κάπου κάτι τέτοιο. Η ιδέα είναι ότι θα σας δείξω έχει διάφορες τεχνικές σκακιστικού τύπου το πότε κάνει submission. Βλέπετε τώρα παίρνει περισσότερο χρόνο γιατί είναι πολλά τα δεδομένα. Λοιπόν, και σημειώστε κάτι ακόμα. Θα σας πω το εξής, ότι ας πούμε ότι τα δεδομένα train ήταν 10.000 δείγματα και τα δεδομένα τεστ, τα άγνωστα δεδομένα, είναι 5.000. Εντάξει. Εσείς κάνατε ένα 33% train test speed στα δεδομένα εκπαίδευσης. Σημαίνει ότι το τεστ σας είναι 3.000, είναι 3.000, μην πήρα 30%. Εντάξει, σημειώστε αυτούς τους αριθμούς. Λοιπόν, έχω παράξει τις προβλέψεις μου. Εντάξει, δηλαδή, αν δείτε εδώ, βλέπετε, είναι ένας πίνακας με 0 και άσους. Δεν φαίνονται οι άσοι εδώ πέρα, αλλά είναι 0 και άσοι. Αυτό είναι τα prediction. Λοιπόν, για να μπορέσεις να το υποβάλεις, πρέπει να βάλεις δίπλα στο πρώτο 0. Το πρώτο 0 αντιστοιχεί στο prediction για αυτό το δείγμα. Έτσι. Άρα, έχει από κάτω ένα κομμάτι και πρέπει να φτιάξεις τον πίνακα έτσι. Έτσι τον θέλει το κάμπι. Έτσι. Αν κάναμε στο μόνοι μας δοκιμές, δεν θα χρειαζόντουσαν αυτά τα πράγματα, αλλά θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, οπότε από κάτω αντιστοιχεί κώδικας, όπου στην πραγματικότητα φτιάχνει αυτό που σας είπα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν φτιάχνει τελικά ένα αρχείο submission CSV, που αυτό πρέπει να έχουμε, και αν γράψω εδώ τώρα δίνω μια εντολή στο command line, βλέπετε, να μου τυπώσει πώς είναι το αρχείο submission. Είναι τα IDs του test set, το ID, και η πρόβλεψη που κάνετε. Βλέπετε, αυτά είναι τα IDs και αυτά είναι οι προβλέψεις δίπλα. Πάει λοιπόν αυτός, έχει γράψει το CSV αρχείο, πολύ ωραία, και εφόσον έχει παραχθεί ένα CSV εδώ πέρα που λέγεται Submission CSV, εντάξει, πατάς εδώ δεξιά, έχω πάει δεξιά εδώ πέρα. Εδώ μου λέει ποιο είναι το τελευταίο σκορ που έχω πετύχει στο τεστ. Το σκορ υπολογίζεται αυτές οι προβλέψεις που κάνατε με τις αληθινές προβλέψεις, οι οποίες όμως είναι κρυφές. Έτσι. Λοιπόν, κάνω submit. Όταν κάνεις submit,
Για να μπορέσει να γίνει το submit, τι γίνεται. Για να κάνει submit, αυτός θέλει να ελέγξει την ορθότητα όλου του κώδικά σου. Οπότε, όταν εσείς καταλήξετε και πατήσετε submit, σου λέει, σου λέει version name optional κτλ. Σου λέει εδώ submission description. Εδώ είναι χρήσιμο, γιατί μπορείς να πεις εδώ ότι εδώ τώρα χρησιμοποίησα KNN. Γιατί αν έχεις να κάνεις μετά 40 διαφορετικές δοκιμές, κάπως πρέπει να θυμάσαι τι έχει γίνει, τι είναι το καθένα. Άρα και εδώ βάζουμε notes και να κάνω χαρτάκι να σημειώνουμε τι έχουμε κάνει κτλ. Κάνω submission. Κοίταξε τι θα κάνει τώρα. Ξεκινάει το submission. Running just now. Τώρα θα τρέξει αυτός τον κώδικα από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ σας τον έτρεξα βήμα-βήμα. Θα παράξει το submission CSV και θα το υποβάλει. Βέβαια, βλέπετε εδώ ότι παίρνει χρόνο, εδώ θα πάρει 45 δευτερόλεπτα, αλλά εάν βάλεις μεγάλα μοντέλα μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο. Έτσι, οπότε ο χρόνος είναι πόρος, ένα σημαντικό στοιχείο, ένα παράμετρο σε διαγωνισμούς. Έγινε. Βλέπετε, τώρα το τελευταίο μου δοκιμή ήταν πέτυχα 0,72 F1 μάκρο. Εντάξει, λοιπόν... Και λοιπόν, πέτυχα 72. Η μετρική που μετά είναι η ίδια με αυτή, το macro average. Θα μου πεις, έχει απόκληση, σημειώστε το αυτό. Λοιπόν, άρα εδώ μου λέει ότι έχω κάνει μία από το όριο των submissions μου κτλ. Έτσι, οπότε τώρα μπορώ να πάω και να δω τη θέση μου στο leaderboard της... του διαγωνισμού, του κάθε διαγωνισμού. Εδώ να σας πω το εξής, ότι ας πω, έχω το Τιτανικό. Έλα, μωρέ. Ότι αυτό που σας έδειξα το notebook θα υπάρχει σε κάθε διαγωνισμό εδώ στο code. Δεν θα είναι αυτό, έτσι. Όπου τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πας εδώ και να κάνεις copy and edit. Καταλάβατε. Και το δικό μου θα είναι ένα public notebook. Αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε copy and edit περισσότερες φορές, αν θέλετε να δοκιμάσετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα φτιάξεις ένα καινούριο πυρήνα, θα κάνεις edit μέσα, θα μπαίνεις και θα το δουλέψει χωριστά. Στο λέω για να μην δουλεύετε απαραίτητα στο ίδιο πάνω αρχείο να κάνετε όλες τις αλλαγές, γιατί μπορεί κάπου να κάποια κατεύθυνση να καταλήξει. Εγώ, νευρονικό είναι καλύτερο. Αλλά ξέρω εγώ και να δοκιμάσω και ένα δέντρο αποφάσεων. Άρα θα το κάνετε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε fork που λέμε τους πυρήνες και να δουλεύετε πιο οργανωμένα. Τώρα, άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η υποβολή έγινε. Και εμφανίζεστε στο leaderboard. Δεν έχω κάνει submission. Δεν δείχνω. Άνατο. Λοιπόν, έχω κάνει submissions. Έτσι μου λέει που είμαι το public score. Λοιπόν, ωραία. Και στο leaderboard έχει διάφορα. Εντάξει, έχουμε κάνει dummy submissions. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει το αρχείο... το αρχείο sample submission, το αρχείο sample submission που υπάρχει στο μέσα στο διαγωνισμό, που είναι αυτό το sample submission CSV, είναι ένα αρχείο που στην πραγματικότητα σου δείχνει
τι διάολο. Κάτσε λίγο. Μήπως θέλει την κατάληξη. Το τελεία CSV. Αν δεν έχω βάλει, αυτό θα είναι. Ναι. Αυτό το αρχείο υπάρχει σε όλους τους διαγωνισμούς και είναι ένα αρχείο που σου δείχνει πώς πρέπει να είναι formatted το αρχείο submission CSV που παράγεις τελικά. Εγώ εδώ το έχω κάνει στο πρώτο το task. Το έχω κάνει εγώ, δεν χρειάζεται να το φτιάξετε. Θα έπρεπε να φτιάξετε αυτό τον κώδικα ώστε τον πίνακα που είναι τα final predictions που είναι 01, 01, 01, να τον φέρετε, να τον κολλήσετε, να βάλετε το header που πρέπει, που είναι ID expected, και να τον κολλήσετε με τα IDs των δειγμάτων του data. Σας το εξηγώ να ξέρετε τι είναι αυτό το αρχείο. Επίσης, το sample submission στους διαγωνισμούς, το διαγωνισμό που θα κάνουμε εμείς στο hackathon, αυτά τα 01 τα έχω φτιάξει και είναι τυχαία, είναι με 50% πιθανότητα. Έτσι. Άρα θα δουλέψει το sample submission, μπορείτε να το κάνετε submit και θα δώσει ένα έγκυρο σκορ, αλλά ένα χαμηλό σκορ γιατί είναι κάτι random, δεν έχει γνώση που έχει κάνει μηχανική μάθηση. Αυτό σας το λέω για τον εξής λόγο, ότι αναλόγως στην εμπειρία που έχει κανείς, επειδή θα είναι λίγο σταδιακή η δυσκολία, επειδή θα είναι 3 προβλήματα, μπορείς πάντα να μπει, έχεις ένα έγκυρο αρχείο για να εμφανιστεί στο leaderboard. Έτσι, γιατί αν δεν κάνεις submission, η ομάδα σου δεν εμφανίζεται στο leaderboard του συγκεκριμένου διαγωνισμού του ενός από τους 3. Και για το τελικό ranking του νικητή, χρειαζόμαστε να μπορούμε να υπολογίσουμε, μας χρειάζεται για την τελική κατάταξη, μας χρειάζεται η κατάταξή σας σε κάθε ένα από τα προβλήματα, ασχέτως πόσο καλά ή κακά πήγατε, αλλά να υπάρχετε. Αλλιώς δεν υπολογίζεται τη μετρική. Οπότε μπορείτε κανείς να ξεκινήσει από το submission, να είναι σίγουρος ότι υπάρχει στο leaderboard, έτσι, ή να το παλέψει λίγο και να δει ότι δεν του βγαίνει, να πατήσει απλώς το submission, αλλά να το έχετε εκεί, είναι σαν κουλούρα σωτηρίας. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε τώρα, κάπου που ήθελα να έρθω, να σας πω το εξής. Επειδή προβλέπω κάποιες ερωτήσεις που έχω κάνει, και μια πρώτη ερώτηση που έτσι τρώει πολλούς διαγωνιζόμενους είναι: έχεις κάπου βρει δεδομένα και μου έχεις κρύψει τις ετικέτες του test set. Δεν μπορώ εγώ να τις βρω και να φτιάξω ένα τέτοιο που να είναι το απολύτως σωστό. Γιατί θα πάω να βρω τα ID και θα βρω ποιες είναι οι ετικέτες. Απάντηση. Κοίταξε, δείτε, είναι κάπου από τα πήρα και εγώ, δεν γεννάω dataset, έτσι, υπάρχει κάπου. Δεν θα είναι εύκολο, έτσι, θα είναι μπελάς, γιατί είναι χωρισμένο σε train, test κτλ. Και το κυριότερο, είναι ότι στο τέλος των διαγωνισμών, εδώ, αν δούμε ας πούμε το competition του 20 που κάναμε στην ISTIC, οι νικητές, οι πυρήνες που δουλεύετε private, οι πυρήνες μπορεί να είναι private, τους δουλεύετε μόνο εσύ, ή public. Έτσι. Οι πυρήνες των ομάδων που κέρδισαν, δηλαδή ο κώδικας που έχει τυλοποιήσει, θα πρέπει να γίνει public. Έτσι, πού είναι, παιδιά. Θα πρέπει να γίνει public. Και εδώ σας πάω στο διαγωνισμό. Δηλαδή, στο τέλος του διαγωνισμού, στο code εδώ, βλέπετε εδώ υπάρχει το δικό μου παράδειγμα που το έκαναν fork οι άλλοι και κάποιοι από τους πρώτους δημοσιεύουν τον κώδικα του καλύτερου παραδείγματος. Άρα εδώ, αν δεν υπάρχει ένα μοντέλο εδώ πάνω που να φαίνεται τι έχετε κάνει και έχεις πάει εδώ και έχεις φτιάξει ένα πίνακα βάζοντας τη μέση από κάπου που τις πήρες, είναι disqualify προφανώς. Έτσι. Δηλαδή, και γενικά δεν υπάρχει αυτή η λογική. Έτσι. Λοιπόν, τώρα να έρθω και σε κάτι άλλο, να το ξέρετε για το διαγωνισμό, είναι το εξής. Σας είπα λοιπόν παράδειγμα ότι, και είναι από τα τελευταία που έχω να πω, είναι ότι σας είπα ότι, ας πούμε ότι εδώ στο παράδειγμα που εξετάζω, έχω 10.000 δείγματα στο training set και 5.000 στο κρυφό test set. Έτσι. Λοιπόν, και δούλεψα με 70-30 split στο training. Άρα είχα 3.000 στο test set για να υπολογίσω την εκτίμηση του ταξιομητή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κάτι ακόμα που είναι ενδιαφέρον και δίνει πολύ ωραίο suspense και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει ένα άλλο είδος σχεδόν cheating, αλλά και ουσιαστικού προβλήματος.
είναι το εξής, ότι στα, ας πούμε στα 5, στα, από τα 5.000 δείγματα που είναι αυτά τα κρυφά τα οποία κάνετε προβλέψεις, να το δω πώς θα σας το δώσω. Από τα 5.000 δείγματα τα οποία κάνετε, τα οποία είναι για τις προβλέψεις, το σύστημα, στο, υπάρχουν δύο leaderboard. Το public, το οποίο θα βλέπετε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και θα βλέπετε πώς βρίσκεστε. Από τα 5.000 αυτά προβλήματα, δείγματα που είναι τα άγνωστα, τα score που βλέπετε εδώ είναι από ένα 30% μόνο. Το άλλο 70% είναι σε ένα private leaderboard. Θα σας εξηγήσω γιατί γίνεται έτσι. Δηλαδή, εκπαιδεύσατε το test set, το training set ήταν 3.000 δείγματα και είπαμε τα συνολικά δείγματα του test set του άγνωστου είναι 5.000. 30% του 5.000 τυχαία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του public leaderboard. Το μεγαλύτερο κομμάτι χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τελικού standing. Λοιπόν, υπολογίστε λοιπόν τώρα ότι ας πούμε ότι έχουμε 5.000 δείγματα, 30% είναι 1.500. Εντάξει. Άρα, εδώ εσύ έχεις υπολογίσει την απόδοσή σου σε 3.000 δείγματα, γιατί είναι το 30% του 10.000, το public leaderboard υπολογίζει την απόδοση σε 1.500, στα μισά. Έτσι. Σημαντική διαφορά. Λοιπόν, και εδώ βλέπω ότι επειδή εδώ έχω περισσότερα, υπολόγισα τη μετρική μου με περισσότερα δείγματα, σημαίνει ότι έχω μια καλύτερη εικόνα της γενίκευσης από αυτή που δείχνει το public leaderboard. Έτσι. Και εδώ έχω 0,74. Όμως βλέπετε στην επίδοσή μου εδώ ήταν 0,72. Γιατί έτσι ήταν τα δεδομένα το 30% των 5.000 που έτρεξε το τεστ. Θα βγαίνει διαφορετικό πάντα. Έτσι. Λοιπόν, δύο πράγματα εδώ τώρα. Εάν εδώ δείτε ότι ανεβάζετε το σκορ στο training και εδώ σας πέφτει το σκορ, έχετε κάνει υπερεκπαίδευση. Μαθαίνετε πολύ καλά τα δεδομένα του train και αρχίζει να πέφτει το σκορ. Έτσι. Αν αυτό το σκορ, με αυτό το σκορ είναι κοντά, σημαίνει ότι είσαι όπως πρέπει περίπου για τα πράγματα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι μπορεί να εμφανιστούν να κάνουν καλύτερο σκορ, οπότε πρέπει να τρέξετε πάλι. Και υπάρχει κάτι ακόμα που είναι το εξής, ότι και αυτό θα σας πω γιατί το κάνουμε έτσι με 30%, 70% και τα δύο leaderboard. Και υπάρχει μια άλλη περίπτωση που να έχεις εδώ ένα καλύτερο σκορ. Να έχεις εδώ ένα χειρότερο σκορ και εδώ να έχεις ένα ελαφρά καλύτερο σκορ. Έτσι. Εδώ λοιπόν και αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι. Λοιπόν, όπου αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή είναι διαφορετικός ο αριθμός των δεδομένων που γίνεται υπολογισμός αυτός, 3.000 εδώ 1.500. Λοιπόν, έχεις λοιπόν όμως τη δυνατότητα από όλα τα submissions που κάνεις, έχει ένα μηχανισμό που... Αυτό είναι τα submissions μου. Εδώ, επειδή εγώ είμαι host, μου δείχνει και το private score. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει... έχεις... Ας πούμε ότι δεν υπάρχει το private score. Εσείς θα βλέπετε μόνο το public score. Έχετε τη δυνατότητα από τα submissions σας. Αν δείτε ότι κάποιο... Έχετε δει ότι το public score του είναι ενδεχομένως λίγο καλύτερο από αυτό που βλέπετε εσείς εσωτερικά, να του πείτε ότι θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το submission για το final score. Δηλαδή θα πάει ο διαγωνισμός και θα πάρει αυτόν τον αριθμό για να υπολογίσει. Ο νικητής υπολογίζεται από το private leaderboard, ο οποίος εμφανίζεται μόνο τη στιγμή που κλείνει ο διαγωνισμός. Γι' αυτό έχει αγωνία μέχρι το τέλος, γιατί θα υπάρχουν ανακατατάξεις. Άρα μπορεί δηλαδή
μπορεί να πεις ότι αν δεν, μπορείς να μην, δεν θα, μπορεί να μην επιλέξεις τίποτα, αλλά μπορείς να έχεις εσύ σημειώσει ότι κάποιο submission είναι, δείχνει κάποιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Έχεις το δικαίωμα να το επιλέξεις συγκεκριμένα. Αν δεν επιλέξεις τίποτα, επιλέγει αυτά που έχουν το μεγαλύτερο public score αυτόματα. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα η εξήγηση για το τι γίνεται είναι ότι αν, επειδή έχουμε πει όλες τις έννοιες, αν δίναμε, γίνεται για το πρόβλημα του overfitting στην πραγματικότητα, γιατί αν δεν υπήρχε private leaderboard και υπολογιζόταν το score που βλέπατε ήταν το actual score για, όλα, για τα 5.000 δεδομένα του τεστ. Λοιπόν, εκεί τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσες να πας να κάνεις υπερεκπαίδευση. Δηλαδή θα ανέβαζε συνεχώς το score, έτσι. Θα ανέβαινε, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει, αν σου έφερνα 1.000 καινούρια ακόμα, που δεν είναι μέσα στα 5.000, εκεί θα έπεφτε το score σου. Γιατί το έχεις παρακάνει στην εκπαίδευση. Άρα θέλουμε να φτιάχνουμε και χρήσιμους στη γενίκευση ταξινομητές. Οπότε σου δίνει πάντα ένα 30% ώστε να σε αποτρέπει να εξελίξεις τους ταξινομητές σου προς μια κατεύθυνση μόνο που θα αυξάνει, που θα προσπαθήσει να κάνει overfitting στα δεδομένα. Και δεν θα το κάνεις γιατί ξέρεις ότι θα αξιολογηθείς από το υπόλοιπο 70% τελικά. Οπότε αν έχεις κάνει overfitting στο 30% αυτό που χρησιμοποιείται στο public leaderboard, θα πέσεις στο υπόλοιπο. Έτσι. Άρα δεν θα έχεις φροντίσει τη γενίκευση, έχεις φροντίσει μόνο το να ανεβαίνεις, αλλά μπορεί να κάνεις και υπερεκπαίδευση. Και εκεί αρχίζει να γίνεται δίκοπο μαχαίρι, γιατί βλέπεις κάποιον που αρχίζει να ανεβαίνει πιο πάνω από σένα. Πιθανώς να πρέπει να ανέβεις και εσύ. Πιθανώς να υπερεκπαιδεύει. Έτσι. Θέλει λίγο, θα το δείτε στη διάρκεια του διαγωνισμού. Okay. Και τι άλλο ήθελα. Και τέλος, να ξαναφτάσω στο σημείο που ξεκινήσαμε και εδώ θα τελειώσουμε. Εντάξει, 24. Είναι ότι θα έχετε γραφτεί ο καθένας. Όχι εδώ. Λοιπόν, όχι εδώ, θα πάω στο γραφείο. Θα γυρίσω εδώ τώρα. Στο tab, τώρα είδατε πώς είναι τα tab του διαγωνισμού. Έτσι, δηλαδή βλέπετε ότι είναι overview, data, code, discussion, team κτλ. Στο team, όταν ξεκινάει ο διαγωνισμός και θα αφήνουμε χρόνο, εδώ επίσης να σας πω στο My Submissions, είναι χρήσιμο. Εδώ δεν θα βλέπετε το private score εσείς, θα το βλέπετε μόνο στο τέλος. Θα μπορείτε να βάζετε και descriptions και σημειώσεις. Είναι σημαντικό για να ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατί θα αλλάζουν παράμετροι κτλ. Στο team. Γιατί εδώ, λοιπόν, όχι εδώ. Α, εδώ. Στο tab team θα πρέπει να ορίσετε, η κάθε ομάδα να ορίσει έναν leader, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο οποίος τι γίνεται. Εσύ όταν εγγράφεσαι, ο Γιώργος Σιόλας, γράφτηκα στο Kaggle, Γιώργος Σιόλας, με θεωρεί, ακόμα και που είμαι ένας, με θεωρεί ομάδα. Ο τρόπος σχηματισμού των ομάδων είναι το εξής. Πηγαίνεις εδώ που λέει Merge Teams και ψάχνεις το username, δηλαδή Γιώργος Σιόλας, αν πρόσθετε το Γιώργος Σιόλας. Το πρώτο πρέπει να κάνουν όλοι να μπουν στο link που θα δώσουμε, να μπουν στο διαγωνισμό και να δεχτούν τους όρους του διαγωνισμού. Το σημειώνω εδώ γιατί θα τα πω αναλυτικότερα στην παρουσίαση στην αρχή του διαγωνισμού, στην αίθουσα τελετών αυτά, που έχουν να κάνουν με τους κανόνες κτλ. Δεν θα είναι τεχνικό τότε, θα είναι πιο πολύ πιο high level πράγματα. Αν πρέπει λοιπόν να μπει στο link, να κάνεις accept, θα τα δείτε πώς γίνονται αυτά, και βρίσκεσαι μέσα στο περιβάλλον του διαγωνισμού. Και τώρα, αν εγώ αρχίζω να γράφω το όνομά σου εδώ πέρα, θα σε βρει και θα πατήσω request merge. Τώρα, το άλλο μέλος, τα άλλα δύο μέλη ουσιαστικά, αν πάνε πάλι στο tab team, θα δούνε teams proposing a merge, δηλαδή άλλοι χρήστες που σου προτείνουν να κάνεις merge. Okay. Και θα το αποδεχτείτε. Και έτσι θα μπείτε στην ομάδα. Και
με τον leader θα συμφωνήσετε, αυτό μπορείτε να το αλλάξετε, το team name, και φυσικά είναι μέσα στο fun και στην κουλτούρα του διαγωνισμού, τα cool ονόματα ομάδων, αυτό μπορεί να το αλλάξεις, δεν σημαίνει τίποτα, και να το κάνεις save. Και μετά μπορείς να αρχίσεις, ουσιαστικά ο leader αλλάζει και βάζει το όνομα της ομάδας, πρέπει να είναι σταθερό και στους τρεις διαγωνισμούς, το επαναλαμβάνω, ολόιδιο, έχω τις οδηγίες εδώ, δηλαδή αυτό που θα κάνετε, άμα λένε, επειδή οι άνθρωποι κάνουν λάθη, και η μηχανική μάθηση δηλαδή, θα ανοίξετε ένα απλό notepad και θα γράψετε εδώ, φούφιλος, εντάξει, και θα το παίρνετε έτσι και θα το κάνετε paste μέσα στο field αυτό που ήταν το username εδώ. Ακριβώς, και μετά safety number και στους τρεις διαγωνισμούς. Έτσι. Αυτό είναι γιατί γίνεται έτσι. Εμείς θέλουμε να έχετε ακριβώς το ίδιο όνομα για να μπορούμε να υπολογίσουμε τη τελική κατάσταση. Γιατί οι ομάδες υπάρχουν μόνο μέσα στους διαγωνισμούς. Δεν μπορεί να ορίσει ομάδες στο Kaggle, μόνο σε κάθε επιμέρους διαγωνισμό. Λοιπόν, παιδιά, ήταν μια τεράστια παρουσίαση. Αυτά ήθελα να πω. Είναι, νομίζω το υλικό αυτό θα το δώσω στους διοργανωτές όλο. Και έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, θα απαντήσω και σε ερωτήσεις και, στην παρουσίαση στην αίθουσα τελετών. Τώρα, μην το κρατήσουμε πολύ, γιατί ήταν πάρα πολλές φορές. Ακούω βέβαια, αν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο chat. Δεν τα βλέπω αυτά, για πείτε μου, καθίστε να κάνω stop. Ωραία, σας τα διαβάσω εγώ. Η πρώτη ερώτηση είναι αν τα προβλήματα θα δοθούν ταυτόχρονα. Όχι. Τα προβλήματα θα δίνονται σταδιακά, έτσι, με το πιο δύσκολο στο τέλος. Επίσης, να σας αναφέρω το εξής. Βασικά, η δομή, υπάρχουν κάποιες ακόμα λεπτομέρειες σε σχέση με τη δομή του διαγωνισμού. Αλλά καταλήγουμε, γιατί αυτά τα πράγματα θέλω να ψάξουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα ξεκινήσουμε με το πιο απλό πρόβλημα, μάλλον, που θα είναι το σε tabular μορφή, σαν το CSV που είδαμε. Κάποια στιγμή θα ακόμα το υπολογίζουμε, το απόγευμα θα δοθεί το convolutional και μετά θα είναι ένα πρόβλημα με τα embeddings που σας έστειλα, που σας έδωσα στο τέλος. Και κοιτάξτε τι άλλο ενδιαφέρον θα γίνει. Αυτό θα δοθεί στις 12 το τελευταίο. Έχετε καθημερινά, από 0 μέχρι 0 ώρες, ώρα της κάθε ημέρας, έχετε τον αριθμό των προσπαθειών που μπορείτε να κάνετε, ας πούμε 10. Και θα μπορείτε μέχρι τις 12 να δοκιμάσετε και τις 10 προσπάθειες σε κάθε πρόβλημα. Στο Kaggle, κάθε φορά που αλλάζει μεσάνυχτα, ανανεώνονται οι προσπάθειές σου. Που σημαίνει ότι μαζί με το καινούριο πρόβλημα θα σας έχουν ανανεωθεί οι δυνατότητες να υποβάλλετε και για τα δύο προηγούμενα. Ώστε θα βλέπετε πώς πηγαίνει το ranking και θα μπορείτε να βελτιώνεστε και στο συνολικό rank. Επίσης, δεν μέτρανε αυτά τα score και τα λοιπά, που είδατε 099, 098 και τα λοιπά, δεν καθορίζουν κάτι. Η τελική κατάταξη καθορίζεται μόνο από έναν μέσο όρο της θέσης σας σε κάθε πρόβλημα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν έχεις 0,99, να πω ότι είναι στο τέταρτο δεκαδικό η μετρική του Kaggle και οι υπόλοιποι 29 έχουν 0,99 και πάνω, είσαι ο χειρότερος, παρότι είναι 0,99 του σκορ σου. Άρα το παν είναι η κατάταξη σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Άλλο. Παρόμοια είναι οι ερωτήσεις που βλέπω εδώ, είναι παρόμοιες. Άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Στο παράδειγμα που δείξατε, αυτό που κάνετε στην ουσία είναι ότι χωρίσατε το train σε train και test και βρήκατε, ας πούμε, ένα καλύτερο μοντέλο. Μετά, πριν κάνουμε τα τελικά predictions, δεν θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το ήδη καλύτερο μοντέλο σε όλο το train set. Το έκανα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το έκανα. Το είπα κιόλα. Δεν το παρατήρησα. Το είπα. Εδώ, αν δει, δούλευα εσωτερικά με αυτά τα συνολάκια, H-Train, C-Train, C-Test, που είναι το σπασμένο training set σε train και test, και αφού έμαθα τον καλύτερο ταξινομητή, παίρνω τον πίνακα, όχι
χι-train που έκανα την εκπαίδευσή μου, αλλά τον πίνακα, τα δεδομένα test features, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά, εδώ πάνω. Είναι τα χαρακτηριστικά του, είναι τα χαρακτηριστικά όλων των δειγμάτων του test set, του πώς το λένε, του, όχι ρε εσύ, κάτσε. Θα κάνεις, καλά το είπες, αφού κάνεις το split σε train και test, τώρα καταλάβω. Μετά στο τέλος, αφού βρεις τον καλύτερο ταξινομητή, θα τα ενώσεις. Και θα κάνω train έτσι, στο νομένο. Θα κάνεις train εκεί, αυτό είναι, ναι, καλά το είπες. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο. Οκ, νομίζω ότι ήταν αρκετά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή για 3 ώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το recording ανέβει κάπου όμως, ανεβάστε κάτι κάπου και τις παρουσιάσεις τις προηγούμενες. Το recording θα... Όχι με mail. Το ανεβάσουμε και στο drive. Ποιο drive, τέλος πάντων, ναι. Και θα το ανεβάσουμε και στο Linktree που έχουμε. Πριν φύγετε, θέλω να ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα του συμμετέχοντες. Καταρχάς, άμα έχετε κάποια απορία για το event γενικότερα, μπορείτε να τη ρωτήσετε τώρα. Και επίσης, ξέρω πως υπάρχουν κάποια άτομα που δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κάτσετε στην κλίση και να γνωριστείτε μεταξύ σας για να σχηματίσετε τώρα ομάδα. Αλήκη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγει φόρμα που θα δηλώσουν τα παιδιά ονόματα και όνομα ομάδας? Μέχρι το έχουν δηλώσει ήδη. Τα έχουμε. Τα έχετε. Ωραία. Okay. Ωραία, εγώ να σας χαιρετήσω. Μπορώ να φύγω εγώ απλώς. Δεν υπάρχει θέμα αν έχετε κι άλλα. Ναι, οπότε αν δεν υπάρχει